Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Και ξέρεις, αυτό το Χατζηχρήστο ποτέ δεν τον χώνεψα, να πούμε. Καλησπέρα. Δεν τον χώνεψα καθόλου. Δεν τον πήγαινα με τίποτα. Παιχτικός δηλαδή, δεν τον πήγαινα. Ένα-δύο ταινίες καλές έκανε και τίποτα. Μέτριος, έως κακός. Ως και ο Φίνος, να πούμε, δεν τον ήθελε. Λέει, δε, καμένο χαρτί είναι, έλεγε. Φίνος φίλου. Δεν τον έπαιρνε η Φίνος φίλου. Τι καλές ταινίες γύρισε. Δύο-τρεις ταινίες. Δύο. Και εγώ στα 20 χρόνια δύο καλές εκπομπές δεν έκανα. Κάτσε ρε φίλε. Καθάρισε με δύο ταινίες, να πούμε. Με όμως έκανα όνομα. Με δύο-τρεις. Ποιες. Μια ταινία θυμάμαι, το Ζήκο, αυτή εδώ η ταινία. Άλλη ταινία έχει κάνει. Που να πεις ρε τι. Και ο Ηλίας του 16ου. Αυτές οι δύο ταινίες ήταν που ήταν καλός ο Χατζηχρήστος. Ό,τι άλλο έχει γυρίσει, μια εγώ το Βλάχο έκανε. Ίδιος εκεί ο Μιχάλης ο Μπέλης εκεί στον ΠΑΟΚ. Τον Μπέλη το θυμάσαι. Πεχτάρα. Προπονητάρα, δεν θυμάσαι, είσαι μικρός. Ίδιος ο Μπέλης. Θυμάσαι τον Μπέλη. Δεν θυμάσαι τον Μπέλη. Παιχταράς. Παναθηναϊκό, Ηρακλή και ΠΑΟΚ. Και προπονητής καλός. Ποιος είναι αυτός ο ηγολήπτης? Ποιον μοιάζει? Είναι ο Τέλειος ο Ρόκος.
Όχι. Ελελίδη. Όχι. Δεν μοιάζει με το Ρόκο. Ποιο ωραίο είναι το Ρόκο. Ποιο ωραίο. Γι' αυτό ξύπνησε τα μούτρα. Εδώ θα είμαστε. Για κάνα δύο ώρα, παρέα. Με το Σιώπη, το φίλο μου. Σιώπη, λέγε. Καλησπέρα. Αναλυτής φίλος μου. Συνεργάτης μου στην Μαρμίτα. Και καλός φίλος εδώ της εκπομπής του Αθλητικού Μετρόπολης. Πολιτής στο επάγγελμα. Φιλοξενούμενο σήμερα εδώ. Πολιτής στο επάγγελμα. Τι πουλάς. Σε γυναίκες ή σε άντρες. Σε γυναίκες πουλάς. Μπέλας. Μπέλας δεν είναι. Δεν θα πούμε εταιρείες. Τι είναι πιο δύσκολο να πουλήσεις σε γυναίκα ή σε άντρα. Δηλαδή εσύ, οι πελάτησές σου είναι ας πούμε κοπέλες, κυρίες. Σε γυναίκες. Σε γυναίκες. Ό,τι και να κάνεις, το δύσκολο είναι στη γυναίκα. Να πουλήσεις. Ναι, γιατί είναι πώς θα σηκωθεί. Α, για πες μας. Είναι πώς θα σηκωθεί η γυναίκα. Τι πώς θα σηκωθεί. Πώς θα σηκωθεί, τι θα έχει κάνει με τον άντρα της την προηγούμενη νύχτα. Λες δηλαδή ότι η πώληση εξαρτάται από τη διάθεση της κυρίας. Είναι απρόβλεπτη να πούμε. Περίμενε, δηλαδή, κάτσε. Βγαίνει η γυναίκα και επαρχία, έξω, βγαίνει έξω μια γυναίκα να ψωνίσει. Να ψωνίσει, ναι. Για το οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να μπει στο σούπερ μάρκετ, να σηκώσει όλο το σούπερ μάρκετ, ναι. Και να έχει νεύρα να μπει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει τα μισά από ό,τι χρειάζεται. Ναι. Από τα νεύρα της. Μόνο και μόνο για να φύγει. Εσύ όταν πήγες να εκπαιδευτείς στις πωλήσεις, κατά κάποιον τρόπο το ήξερες αυτό το πράγμα. Σε κάνα σεμινάριο, πώς. Εγώ επειδή εκπαιδεύτηκα. Εμπειρικά τα είδες αυτά. Πριν χρόνια. 30 χρονών τώρα σε 32. Πριν χρόνια όταν πρώτο ξεκίνησα. Ξεκίνησες, ναι. Ναι. Δεν με έκανε κανένα μάθημα. Τα έμαθα στην πορεία μόνος μου. Φροντιστήριο έκανες μόνος. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Είναι η γυναίκα που θα σηκωθεί. Γι' αυτό έχεις εδώ μια ατζέντα και σημειώνεις πότε έχει περίοδο η κάθε. Για πηγαίνεις μετά. Ναι, για να ξέρουμε. After, αυτό το after τι είναι εδώ που γράφεις. After περίοδος λέει. Αυτό είναι ανάλογα πότε έχει, πότε θα βρεθεί με τον άντρα της. Οπότε να ξέρω ποια μέρα θα πάω. Γιατί ξέρεις, παίζει και αυτό ρόλο. After άμα δεν κοιμηθεί, άμα ναι. Δεν κοιμηθεί καλά το βράδυ, υπάρχει θέμα και εκεί. Άρα πουλάς. Παίζει και ο άντρας δηλαδή ένα άρα ρόλο. Πουλάς στη διάθεση σε προβληματικά άτομα πουλάς. Δηλαδή εσένα τώρα, άμα σε ακούει τώρα κάποιο εδώ, ο οποίο πουλάει προϊόντα, ξέρω εγώ, έχει μια εταιρεία που απευθύνεται σε αντρικό κοινό. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο. Δηλαδή σε παίρνει δηλαδή και σε τον κάνει Μπαρτσελόνα, να πούμε με άλλα λόγια. Ναι, αν περάσει δηλαδή από αυτό το στάδιο, ας πούμε. Το δύσκολο πόλησης, είναι στη γυναίκα. Ναι, το δύσκολο, ναι. Το δύσκολο είναι στη γυναίκα. Εγώ δεν είχα κάνει πωλήσει σε γυναίκα, αλλά πουλούσα προϊόντα τα οποία κατά μεγάλο ποσοστό σε σούπερ μάρκετ ήταν γυναίκα. Αποκτά καταρχήν μεγάλη υπομονή. Ναι. Ναι, είναι προσόν, είναι αρετή η υπομονή. Αποκτάς πολύ μεγάλη υπομονή. Ναι, αποκτάς υπομονή. Με τη ζημή της γυναίκης γενικά. Εγώ δεν είχα έτσι τέτοια αυτά στις δουλειές μου. Είχα όμως και κομμουνιστή αφεντικό και γυναίκα αφεντικό. Και γυναίκα αφεντικό είναι δύσκολο. Ναι, εγώ γενικά τα αφεντικά. Έχει ένας φίλος ή. Εγώ τα αφεντικά γενικά που είχα ήταν καλά. Ήταν καλά αφεντικά. Είχα πέσει όμως για σε κάνα δύο κομμουνιστές αφεντικά και σε αυτό γυναίκα. Αυτό παντού υπάρχει. Και σε γυναίκα. Ποιο ήταν το χειρότερο, λες. Το χειρότερο πιστεύω επειδή έχω έναν καλό φίλο που ναι. Έχει. Τι το χειρότερο, να έχει. Αφεντικό κομμουνιστή ή γυναίκα αφεντικό. Γυναίκα. Ναι, γιατί άμα σηκωθεί στραβά θα την πληρώσουν οι υπάλληλοι. Λες, έτσι είναι, όχι δεν λέω, όχι λέω. Και από το κομμουνιστή χειρότερο. Εγώ είχα κομμουνιστή αφεντικό. Ο κομμουνιστής ξέρεις, είναι αυτός. Έχει αυτή τη σειρά, δεν είναι πως θα σηκωθεί. Η γυναίκα είναι πως θα σηκωθεί. Έχει το γνωστό. Τι είχες. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στους χορηγούς να πούμε δύο-τρία πράγματα. Ξέρεις, έφυγε ο Γρηγόρης και πρέπει να πει κάποιος και τους χορηγούς εδώ. Για να τους πει, ωραία, όπως λέει ο Γρηγόρης να πούμε. Δύσκολα να τους πει όπως λέει ο Γρηγόρης. Το αθλητικό Μετρόπολης σας στέλνει στον αγώνα πάω Κάζαξ. Τι λέει εδώ. Άζαξ. Καλά του. Άμα τον έλεγα τον Γρηγόρη, γιατί δεν λες Άζαξ. Έτσι γράφει εδώ. Έτσι γράφει εδώ. Πάω Κάγιαξ. Λοιπόν, το Μετρόπολης στέλνει δύο τυχερούς στην Τούμπα για να παρακολουθήσει τον αγώνα πάω Κάγιαξ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 2 Αυγούστου στις 1:45. 13:45. 2 παρατέταρτο. Στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου. Μέσω διαγωνισμού SMS που θα αποστέλλονται στο 54.344. Γράφοντας ΑΜΗ3 ΠΑΟΚ και όνομα τεπώνυμο. Λοιπόν, υπάρχουν αυτοί οι νικητές. Επικοινωνούν αυτοί με το Μετρόπολης για να δώσουν τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ. Η παραλαβή του εισιτηρίου από το Μετρόπολης θα είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα. Πάμε στον Κωνσταντίνο του Gold Mall, όπου διανύουμε ένα καλοκαίρι και το καλοκαίρι γίνονται πολλές παρελάσεις από συγκροτήματα κατά κάποιον τρόπο. Είναι καλή ευκαιρία για να απολαύσεις συναυλία και αγαπημένους καλλιτέχνες. Στο goldmall.gr θα βρεις εισιτήρια σε την πιο χαμηλή τιμή από οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, έρχεται ο Πάριος στη Σίβηρη Χαλκιδική στις 2 Αυγούστου και μια συναυλία θα κάνει η Μελίνα Ασλανίδου με την Γλυκερία στα Μουδανιά.
στις 9 Αυγούστου. Λοιπόν, μπαίνεις goldmall.gr και προλαβαίνεις εισιτήρια και για τις συναυλίες με πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Πας σε συναυλίες, Σιώπη? Όχι. Δεν πας, ε? Όχι. Δεν πας. Τελευταία φορά και εγώ που πήγα σε συναυλία. Πριν χρόνια ήταν. Πιο μικρός από σένα. Ήμουνα σε μια, στο Καφτατζόγλιο. Είχε πλακώσει, να πούμε, ο Παπακοσταντίνου. Είχε γεμίσει το Καφτατζόγλιο. Πρώτη φορά το είδα γεμάτο και ξανά δεν το είδα. Δηλαδή σε μάτσο του Ηρακλή δεν το είδα γεμάτο. Ήταν σε συναυλία του Παπακοσταντίνου. Πήγα και εγώ εκεί. Είχα βρει μια γκόμενα εκεί πέρα, μια σειρέα 20 χρόνια. Εγώ ήμουν 23. Πήγαμε, να πούμε, στη συναυλία. Μετά την είπα να μείνει εδώ αυτή. Λέει, καλά, θα δούμε. Τελειώνει η συναυλία. Μπουκάρει, να πούμε, ο κόσμος μέσα. Τρέχει ο Παπακοσταντίνου να γλιτώσει. Τρέχει η σειρέα πίσω από τον Παπακοσταντίνου. Σπρίνει ο Λαπτόπουλος πίσω από τη σειρέα. Είναι εκεί το έλα να δεις. Ο χαμός του χαμού πατούσε ένα στον άλλον, να πούμε. Ρε, τι γύρω, δεν ξέρω, πήγα σε συναυλία. Δεν είναι του. Πώς το λένε, του ρεπερτορίου μου. Δεν μπορώ. Την ορθοστασία, την ορθοστασία, ναι. Βρωμάν μασκάλες. Πολύ πιο νωρίς εκεί. Πώς θα φύγεις μετά. Ζέστη, ίδρωτας, βρωμάει ο άλλος. Ειδικά το καλοκαίρι, άστο. Απαπαπα. Ναι. Αλλά αυτές του πάρει θα καλέσει. Ξέρεις γιατί. Γιατί οι δικές μας, τις κάνουμε εμείς βρωμός. Σε αυτό θα πάμε. Ναι. Σε αυτό θα πάμε. Είδες, σε περίμενα στη Μαρμίτα χθες να δούμε τον Ολυμπιακό. Με ενημέρωσε ο Χατζηνάκος λίγο αργά ότι θα είσαι. Εσύ δεν με είπες. Ναι. Θα κανονίσει ήδη. Και αυτός έφυγε στη Θάσο Εκτάκτη. Αυτός έφυγε, ναι. Οπότε ναι. Είπαμε μια καλή αύριο. Με το μωρό και έφυγε, ναι. Τέλος πάντων. Τι είδες. Στεναχωρέθηκες? Όχι, καθόλου. Γιατί πολλοί παοξίδες, ειδικά είχα και τον Κουλιανό δίπλα μου. Αχ, Ολυμπιακός θα μπορεί κουμπάρι μου. Στάσε, Ολυμπιάζε του. Λέω, περίμενε, κάτσε να δούμε. Ολυμπιακός θα μπορεί κουμπάρι μου. Άχι, μια κόντρα να γίνει. Αχ, και ου και ηχ. Τα μούτρα κάτω, 4-0. Όλοι παοξίδες στεναχωρέθηκαν. Χθες κακά τα ψέματα. Βέβαια. Αδιάφορο μου πέρασε. Τι αδιάφορο σου πέρασε? Βασικά, εγώ, ναι. Εμένα προσωπικά, μου άρεσε που ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-0 και αν μπορούσε να κάνει και το 5 και το 6. Γιατί? Γιατί δεν θα καταλάβουν τις αδυναμίες του. Αυτό το είπα εγώ το πρωί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εγώ δεν τον Ολυμπιακό. Κρύφτηκαν οι αδυναμίες του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα στη θέση του νούμερο 10. Του 10 και του 9. Και του 9. Ο Ολυμπιακός το πρώτο. Θα σου πει τώρα κάτω ο Γάβρος που σε ακούει στον Πειραιά. Ενά, τι έκανε και ο Γκερέρο, να σου πει μια ατομική ενέργεια και έβαλε γκολ με προσωπική ενέργεια. Ναι. Τρίπλαρε, να πούμε, το center back. Την πλάσανε την μπάλα. Έκανε ωραία κοφτή τρίπλα, ναι. Εντάξει, τον γκολ μπήκε λίγο. Πώς μπήκε εκεί, τροματοφύλακας. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολος, αλλά στο πρώτο μήνυμα είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ο φύλακας ίδιος ο ηθοποιός, ο Γιώργος ο Μπεσάλας. 33 χρονών, ναι. Και μοιάζει για 40. 33 χρονών και μοιάζει μέσα και μένα, με 50 μοιάζει. Στατιέρος. Καταρχήν έκανε πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μήνυμα ο Ολυμπιακός. Ναι, που πάνε πει ότι τα τελειώματά του δεν είναι πολύ καλά. Εκτός... Και τσαπατσούλη και ανάπτυξη. Είχε μονόπλευρη ανάπτυξη. Εκτός, ήταν μονόπλευρη. Γιατί το 61% των επιθέσεων στο πρώτο ημίχρονο έγινε από δεξιά από Ποντένσε. Το 25 έγινε από τη θέση του 10. Όχι, ο Μασούρας έπαιζε και έδινε ο Ποντένσε βάθος εκεί. Έδινε βοήθεια σε αυτό. Ναι, έπαιζε πάντα έπαιζε από τον Ποντένσε. Ναι, και στο δεύτερο ημίχρονο που πήγε αριστερά, ναι. Πάλι έπαιζε με Ποντένσε. Όχι, κοίταξε. Όχι ο Ποντένσε, ο Βαλμπουενά έδινε. Θα σου πω τι έγινε. Ο Βαλμπουενά έκλεινε προς δεξιά. Ο Βαλμπουενά έκλεινε προς τα δεξιά και γινόταν ένα τρίγωνο. Ο Ομάρ, Βαλμπουενά και Μασούρας. Ναι. Ο Μασούρας, ο οποίος με απογοήτευσε, αλλά δεν με απογοήτευσε βιολογικά. Δηλαδή, ο Μασούρας είναι ένας πιο αθλητής λιμιός. Δηλαδή, ένας τέτοιος στυλ. Το έβγαλε, πιστεύω, δηλαδή, αν πάλι στο λιμιό με τον Μασούρα, να πούμε στο out το τρίτη, ποιο θα βγει καλύτερο αμάξι, δύσκολα θα. Δηλαδή, ένα τέτοιο στυλ, τσαπατσούλης. Είναι τα σουτ που έκανε ειδικά και με το δεξί και με τα αριστερό. Τεχνική μέτρια, αλλά τα ανεβάσματα και τα κατεβάσματα, τα βοηθήματα, τα τρεξίματα και αυτά δεν τα έχει κανένα παίκτη του Ολυμπιακού. Ίσως και γι' αυτό το λόγο τον βάζει, ας πούμε, ο προπονητής. Γινόταν αυτό το τριγωνάκι. Και όταν ο Ολυμπιακός πήγαινε σε φορτώματα, είχε δύο το πολύ παίκτες μέσα στην περιοχή. Ναι. Δηλαδή, σπατάλησε μια πολύ μεγάλη πίεση που έκανε και με μια μεγάλη κατοχή που έκανε στα πρώτα λεπτά, με φορτώματα τα οποία είχαν να κάνουν με αναλογία 2-5. Δεν είχαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τα πατήματα από τα χαφ, δεν υπήρχαν παίκτες από την πλάγια γραμμή να πατήσουν μέσα, να γίνουν, ξέρω εγώ, 4 να πατήσουν. Πατάγανε μόνο 2. Οι 2 ήταν σε συμμετοχή και ο τρίτος έδινε τη βοήθεια, την επιθετική βοήθεια στην πλευρά. Γι' αυτό είδες 61% από εκεί και 0 γκολ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ναι, πάλι έκανε πάρα πολλές τελικές. Δούλεψε ο Φορτούνης. Πολύ εχθές. Έλειψε καταρχήν, δεν έκανε καμία επίθεση. Από τον άξονα. Από τον άξονα. Τίποτα. Και ο Βαλμπουενά που ήταν στη θέση του 10, έβγαινε από δεξιά. Δεν έπαιρνε την μπάλα από το κέντρο για να βγει μπροστά. Όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού γίνανε από τα άκρα. Ο Βαλμπουενά, είτε από δεξιά, είτε σαν δεκάρι, είναι απατεώνας.
Συγγνώμη που σας το λέω κάτω στην Αθήνα, αλλά πρέπει να πάρετε παίκτη. Σαν εξτρέμ ήταν πολύ καλύτερος. Ο Βαλμποεά. Που έπαιρνε μπαγιές και φίλε. Ο Βαλμποεά κάποια στιγμή τον άλλαξε εκεί ο Μάρτιν θέση και έβαλε τον άλλο να δεκάρι. Τον πήγε από αριστερά. Έβαλε τον Ποντέ σε δεκάρι. Για κάνα τέταρτο να πούμε, γιατί έκανε μια τέτοια ιστορική αλλαγή. Εντάξει. Και το από τον Ποντέ δεν μπορεί να περάσει μπάλα σαν δεκάρι. Δεν είναι δεκάρι. Πούλησαν και μπάλε κάνα δύο φορέ ο Βαλμποεά μετά το 1-0. Καλά έκανε και τον έβγαλε μετά ο. Ο Μάρτινς και έβαλε τον Καμαρά. Πιο καλά λειτουργήσε ο Ολυμπιακός εκεί σαν τριάδα. Δηλαδή εγώ αν ήμουν να πούμε προπονητής του Ολυμπιακού θα ξεκινούσα Καμαρά, Μπουχαλάκη και πώς το λέει τον άλλο τον Γκέρμα τριάδα, να την κάνω την ομάδα μου του μισού μηδέν, του 1-0, του 1-4-0. Αυτό πήγε να κάνει και χθες ναι, ο Μάρτινς. Ναι, τα center back του είναι πάρα πολύ καλά του Ολυμπιακού. Σε μένα το έδειξε καλά στοιχεία. Και ο Μεριάς είναι πολύ καλός. Έκανε ένα λάθος. Δεν ξέραμε ούτω ή άλλω. Έκανε ένα λάθος εκεί πέρα. Και είναι πολύ, είναι ναι. πολύ δυνατός και σαστημένο Ολυμπιακός φέτος. Έτσι φαίνεται. Ναι. Φάνηκε και σε αυτό το μάτσο, αλλά γενικά σε όλα τα στημένα Ολυμπιακός τα καθάρισε εύκολα. Το λάθος που έκανε η Πλιζέν πιστεύω είναι ότι πήγε να παίξει στην αντεπίθεση με αργούς ποδοσφαιριστές πάνω σε γρήγορους. Ναι. Και όσες αντεπιθέσεις πήγε να βγάλει ήταν από τον Ομάρ. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Ο Τσέχος δεν το διάβασε καλά. Ποιος? Ο Τσέχος, ίδιος ο κόκκινος, τον είδες κάτι μάγουλα. Τον είδα. Πρέπει να έχει πάει στην ταβέρνα του κριτικού να τράβηξε κάτι δυο τρία πενταράκια να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον είδα έτσι με πίεση. Ειδικά μετά το 1-0 είχε κοκκινήσει ολόκληρο. Τον είδες πως ήτανε. Είναι από τα μούτρα αυτά τώρα. Είχε κοκκινήσει ολόκληρο. Δηλαδή άμα έχεις ένα προϊστάμενο και μπει μέσα ο προϊστάμενος και έχει τη μούρη αυτή. Δεν θα πεις ότι αυτός είναι μπεκρής. Ναι. Για μπεκρής φαίνεται. Μάγουλα που κιλά πολλά. Θα ρίξει και είναι στο καπάνι, πώς το λένε, Κρεοπόλης και... Και μετά τις 12 ξεκινάει και τα πίνει. Αρχίζει και τα πίνει, 12 και 4 και μισή τα πίνουν εκεί οι Κρεοπόλες. Έτσι ακριβώς. Να ξέρεις. Τα μάγουλα τέτοια, χειροδύναμη, ο Βυσβέρκος αυτός, η καρδιά δεν λειτουργεί καλά, το μυαλό δεν λειτουργεί και αρχίζει να πούμε και βγάζει και τον καλύτερο του παίκτη, να πούμε το δέξω δεξιά, πώς το λένε τον... Πώς το λένε τον έξω δεξιά του. Το Καγιάμπα. Το Καγιάμπα. Έβγαλε τον Καγιάμπα. Και... Το λες και ύποπτο λίγο. Είδαμε ένα αντίστροφο μάτς. Στο πρώτο μάτς είδαμε μια Πλιζέν η οποία πίεζε, έκανε φάσεις, έκανε πάρα πολλές φάσεις και ο Ολυμπιακός έκανε μόλις μία. Εχθές είδαμε το ακριβώς ανάποδο, απλά τις ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός, τις έκανε γκολ. Γιατί η Πλιζέν βρήκε ένα καλό σα, ενώ ο Ολυμπιακός στον επαναληπτικό δεν βρήκε καλά τον τερματοφύλακα της Πλιζέν, τον Χρούσκα. Τρία σούτ έκανε ο Ολυμπιακός σε όλο η Πλιζέν σε όλο το παιχνίδι. 29 έκανε ο Ολυμπιακός. 29. Τα οποία τα 9 βρήκαν εστία. Ναι, κοίταξε. Ήταν απόλυτα δίκαιο το σκορ. Μπορεί να κολακεύει και την Πλιζέν. Ναι. Σε σχέση με τις ευκαιρίες που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Αν είχε ένα πιο έτοιμο φορ στο πρώτο ημίχρονο. Ποιος? Ο Ολυμπιακός. Πιστεύω το σκορ θα ήταν τουλάχιστον 2-3-0 από το πρώτο. Άρα εμείς τώρα τους λέμε αυτούς κάτω. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς φάγατε, βάλατε 4 γκολ. Ενθουσιαστήκατε. Πετάτε στις εφημερίδες σας πρωτοσέλιδα, βγάλαμε φωτιά. Είμαστε εκφοβεροί, είμαστε εκπληκτικοί. Ολυμπιακάρα, δώρα τα ιστορίες. Αλλά θέλετε δεκάρι και το εννιάρι σας. Θέλει 10 και 9. Ναι. Εκτός αν. Το σέντερφορ που πήρανε τώρα το Μαροκινό. Δεν τον είδαμε. Τον Ελεράμπη που τον πήγε χθες λίγο σαν αλλαγή. Λίγο. Δεν μπορούμε να τον. 5-10 λεπτά στο 82, οπότε στο 80 τον έβαλε, ναι. Αλλά πάλι θα χρειαστεί κι άλλο εννιάρι. Ναι. Με ένα άτομο δεν βγαίνει όλη η χρονιά σε τόσα πολλά μάτσα. Τώρα σ' ακούνε οι Ολυμπιακοί κάτω, εσύ παοξής, δεν είσαι. Ναι. Μπράβο. Τι τους λες, σε υπολογίζουμε, σε φοβόμαστε, σε υπολειπτόμαστε να πούμε Ολυμπιακοί έτσι όπως είδαμε χθες. Αν δεν πάρει 9 και 10, ναι. Όχι. Είναι πολύ κακός μπροστά. Δηλαδή, αν δεν πάρει 9 και 10, εσύ του κάνεις δηλαδή 10 βαθμούς διαφορά στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Μα η τριπλέτα που έχω μπροστά, που είχε μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τετράδα. Η τετράδα. Τετράδα. Με την τετράδα του Ολυμπιακού, ναι. αυτή τη στιγμή ναι. Μιλάμε, το σήμερα αυτή που μιλάμε. Είναι σαφώς πάρα πολύ πιο ποιοτική. Σε και με περισσότερα γκολ. Σε κερδίζουν στα χαφ αυτή. Δεν ξέρουμε, πρέπει να δούμε. Το μαύρο. Θα το δεις. Να τρώει δύο κίτρινες στο μαύρο. Με την, με και την θα άδεια. Δούμε ναι. και τον Ελκαντουρί, τον οποίο εσύ τον έχει βάλει. Περίμενα σε αυτό. Περίμενε. Χαρτάκι πήρε. Το δώσε ο Κουλιανός πριν μπείτε μέσα. Τι... Όχι, ούτε τον Κουλιανό σήμερα δεν τον είδα καταρχήν. Χθες μαζί ήμασταν εγώ. Εσύ. Εσύ. Κουλιανό, κουμπάρε μου. Θα βάλει ένα γκολ και εγώ θα τα μεταδίδω και θα στα αφιερώνω από την Τούμπα. Καλά, καλά. Ο Ελκαντουρί έχει το στυλ παιχνιδιού. Και πέρσι, εγώ ήμουν από αυτού. Που έλεγα ότι δεν κάνει να φύγει. Όταν ήταν να φύγει με μεταγραφή, μα, πού να το είπες. Τα λέγαμε.
δεν είχαμε το βήμα να τα πούμε, αλλά τα λέγαμε. Γιατί είναι ένα είναι... εταιρεία, έχει λέει τι πουλά. Θα πάρει εκτός αέρα. Δεν το λέμε, πουλάει σε γυναίκες. Θα πάρει εκτός αέρα. Τι, πολιτής γυναίκα. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Δε. Όχι, είναι την εταιρεία που δουλεύει ναι, ναι. Σε χλαμάρα. Τι ναι. Πουλά. Κάτι σε γυναίκα, πάρει εκτός αέρα άμα τον ενδιαφέρει. Ναι. Να σε κάνει μεταγραφή, πάρει και κανένα φράγκο παραπάνω. Γιατί εκεί δεν βλέπω να σε πληρώνει πολύ καλά. Λοιπόν. Ναι. Ο Μαρ έχει το. Να τελειώσει πρώτα με τον Ολυμπιακό. Τέλειωσε πρώτα με τον Ολυμπιακό και πες στους αυτούς που ακούνε κάτω. Και... Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ναι. 1-9 και 1-10. Ναι. Το κενό του Φορτούνη, ο Βαλμπουενά δεν μπορεί να το καλύψει. Το είδανε. Δεν μπορεί το είδανε. Να το είδανε. Τι γράφουνε. Το είδανε. Όχι, δεν γράφουνε. Δεν το είδανε. Δεν το είδανε. Γι' αυτό λέω ότι μακάρι να βάζει ο Ολυμπιακός και 5 και 6. Εντάξει, καλά είναι 4-0. Κοιμήθηκαν. Εννοείται. Κοιμήθηκαν. Και ούτε κανένας άλλος όπως είχε βγει και είχε πει ο Μάρτινς ότι θα καλυφθεί από το. Ήδη υπάρχουν υλικό στη θέση του 10. Ναι. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρίτης αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό που μπορεί να παίξει το 9, το 10 του Φορτούνη. Και να έχει το ρυθμό γιατί. Προτιμάς παίξει... τον Καμαρά σαν καθαρό αιμο οχτάρι από αυτούς εδώ, από αυτούς εδώ τους ψεύτικους, τους ποδοσφαιριστές, τους Βαλμποενά κτλ. Καμαρά είναι παιχταράς. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστής ο Καμαρά. Θα το ξεκι... Εγώ θα το ξεκίναγα. Εγώ θα το ξεκίναγα και άμα μου λέγανε τίποτα. Θα μου έλεγα πάρτε μου δεκάρι. Στη θέση του Μπουχαλάκη. Ε? Στη θέση του Μπουχαλάκη. Θα έπαιζα Γκιγέρμε με Καμαρά. Απλά όχι, όχι αν το βάλει τρίτο χαφ. Τρία χαφ με Καμαρά μέσα. Μπουχαλάκη μέσα. Και μπουχα... Ναι. Ναι. Ναι, θα την κάνει σφίχτουλα την ομάδα. Ναι, αν πάει να κρατήσει αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό σχήμα. Σφίχτουλα η ομάδα. Απλά ο Καμαρά πιστεύω θα ξεκινάει. Ναι. Απλά επειδή ήταν στο Κόπα Αφρικα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο έβαλε δεν, μπουχαλάκι, δεν ναι. Είναι ακόμα έτοιμος και πιστεύω τώρα με τους Τούρκους για να πάμε και, στο επόμενο μάτς. Αν έμενε 90 λεπτά στο ένα μάτς και 90 λεπτά στο άλλο μάτς ο Βαλμποενά θα γινόταν ντέρμπι πρόκριση. Δεν μπορεί. Πιστεύω ο Μάρτης είναι αρκετά έξυπνος. Ο Μάρτης δεν είναι βλάκας. Στο 60-65 ναι. Τον έκανε αλλαγή και στο άλλο. Έλεγα τον Κουλιανό στο 50 πρέπει να κάνει αλλαγή αυτός, να βάλει τρίτο χαφ. Μόλις έκανε τον γκολ, το επόμενο λεπτό έπρεπε να το κάνει. Το έκανε όμως. Το έκανε, τον πέταξε τρίτο χαφ τον Καμαρά και γλίτωσε την πρόκληση. Μόλις έβαλε το 1-0, φοβήθηκε να μην πιεστεί. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τζάμπα φόβος γιατί χθες η Πλιζέν δεν έκανε απολύτως τίποτα. Βρε, τι θα κάνει. Ήταν λάθος το στήσιμό της. Εντάξει. Οπότε τώρα ο Ολυμπιακός έτυχε με τους Τούρκους. Πιστεύω είναι 50-50 η πρόκριση. Ρε, ας τους Τούρκους. Πες τους Ολυμπιακούς τους υπολογίζεις. Σ' ακούνε τώρα. Αν πάρουν 9 και 10. Όχι, ρε, τώρα. Τώρα. Πες ότι ο Μαρινάκης δεν παίρνει τίποτα. Και ο Σαββίδης και αυτός δεν παίρνει τίποτα. Τίποτα. Έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Πιστεύω. Και μια άλλη ερώτηση θα σου κάνω. Συνάμα. Εάν την ΑΕΚ. Τη μουλοχτή την υπολογίζεις περισσότερο από ό,τι την υπολόγισες πριν 15 μέρες. Αυτές κράτατε στις ερωτήσεις. Ωραία. Είναι και 29 και 15. Λοιπόν, η ερώτηση και στο κοινό και σε σένα και η δική μου άποψη θα την πω κι εγώ. Αν αυτός ο Ολυμπιακός σήμερα κλείσουν οι μεταγραφές. Κλείσουν οι μεταγραφές. Μαρινάκης, Σαββίδης και Μελισανίδης δεν παίρνετε κανένα. Δεν παίρνει ούτε στο περιάκ, ούτε εσύ παίρνει κάποιο χαφ, κάποιο αριστερό μπακ, ούτε ο άλλο παίρνει τίποτα. 9 δεκάρι. Ή δεκάρι που ψάχνει να βρει. Του λοιπόν. Στέλνει το μήνυμα σαν παοξιστή. Σε φοβά, μην το πει τώρα. Ωραία. Είναι και μισή. Ωραία, να δώσουμε μόνο χαιρετίσματα στα οριχεία τη Πτολεμαϊδα και στον Ιμανί που μα ακούνε. Μπα, δεν παίρνουν άδεια αυτοί εκεί πέρα. Ο Ιμανί, η δουλειά που κάνει είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν τι προάλλε, τα λέγαμε. Ναι. Ήρθα από εδώ πέρα ένα μεσημέρι Σαββάτου με ναι, τον Κουλιανό. Με τον Κουλιανό που είσαι, ναι. Ναι. Είναι από τι πιο δύσκολε δουλειέ. Να δουλεύει στα οριχεία. Εγώ να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος ιδρώνει στο μεροκάματο και στους δρόμους για να πουλήσει τα έλαια των αυτοκινήτων της πολύ καλής εταιρείας της οποίας εργάζεται. Και να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον πρόεδρο των αστυνομικών εκεί στο αεροδρόμιο. Δεν σε κολλάω φιλαράκι πρόεδρε, πάω εκεί στο αυτό, πληρώνω το, πώς το λένε, τον οβολό μου στο πάρκινγκ, δεν θέλω να σε κολλήσω, να σε βάλω σε μπελάδες και τέτοια γιατί. Πάντα με εξυπηρετεί. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον πρόεδρο του αεροδρομίου, τον αστυνομικό εκεί που είναι και λίγο μαλακή. Κάνουν και τη δουλειά τους, να δουλεύεις και τα πάρκι κτλ. Λοιπόν, μαλάτε, δεν θα σου σηκώσω το τηλέφωνο, γιατί έπρεπε να βάλει 4 γκολ ο Ολυμπιακός για να με πάρεις τηλέφωνο μετά από ένα μήνα που είσαι στη Ζαζάπαλη. Στη Ζαζάπαλη, κύριε Μαλάτε, να στη Ζαζάπαλη. Εμφανίστηκε μετά από 2 μήνες. Εμφανίστηκε μετά 2 μήνες και το παίζει τσακώστρα που βάλει 4 γκολ.
αύριο θα σου σηκώσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, διάλειμμα και λες έξω τι πουλάς τις κοπέλες και ναι. Διάλειμμα. Λοιπόν, ο Αυγερινός στέλνει μηνύματα σε κινητά, σε ιστορίες και λέει, Αυγερινέ, μήπως έχετε φοβηθεί εκεί επάνω, λέει, και δεν ξέρετε τι λέτε. Σου έχω πει εδώ και μια εβδομάδα, μου λέει, ότι έχει κλείσει και δεκάρι και αμυντικό χαφ, αυτά που λες τα σκέφτεσαι, λέει. Βούτα λίγο τη γλώσσα στο μυαλό και μετά πες τα. Ερχόμαστε. Λέει ο Δημήτρης Μελαντίνης, έτσι λέγεται, Μελαντίνης. Λοιπόν, και σε προκαλεί, σιγά ρε πες. Λοιπόν, λέγε. Λέγε, σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Τελειώνουν οι μεταγραφές. Λοιπόν. Δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ παίκτη, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει παίκτη, η ΑΕΚ δεν παίρνει παίκτη. Η ΑΕΚ απλά θα ψαλιδίσει τους 23 βαθμούς τους περσινούς. Πώς θα τους κάνει δηλαδή. Τους κάνει 13. Τους κάνει 13. Θα κερδίσει. Απαξιωτικά μιλάς για την ΑΕΚ, ναι. Δεν με έχει πείσει. Δεν με έχει πείσει. Ναι. Επειδή έχει πάρει 15 μεταγραφές, συνήθως οι ομάδες που παίρνουν 15-16 ποδοσφαιριστές ναι. Θέλουν τουλάχιστον ένα χρόνο για να δέσουν οι παίχτες. Έλα ρε. Ένα χρόνο θέλουν. Να κερδίσουν τις μικρές ομάδες που με τους μεγάλους δύσκολα τους βλέπω. Λες, ε. Τον Άρη τον θεωρώ πιο έτοιμο από την ΑΕΚ. Έλα ρε φίλε. Θα πούμε για τον Άρη τώρα. Τον Άρη το θεωρείς. Πιο έτοιμο από την ΑΕΚ. Έλα ρε φίλε. Γιατί. Τι έτοιμος είναι ο Άρης. Πιο έτοιμο είναι η ΑΕΚ. Ψάχνει δεκάρι ο Άρης να βρει. Έχουν κάνει έναν παίχτη τώρα εδώ πέρα που παρουσιάζουν την Αγία Σοφιά. Και τον Ολιβέρα, ότι είναι παιχταράς χωρίς να έχει παίξει. Χωρίς ναι. Να έχει παίξει, τον έχουν βγάλει παιχταρά. Κάτσε να τον δούμε. Ναι. Και πώς τον βγάλουν παιχταρά. Άρα λες η ΑΕΚ από 23 βαθμούς θα με τους κάνει 13. Ο άλλος. Το καλοκαίρι. Ναι. Δεν λένε, ήρθαν οι παχές οι μύγες, οι ενοχλητικές. Ναι. Που το μόνο που σε κάνουν να σε ενοχλούνε. Που κάνουν. Ναι. 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 Κάτι τέτοιο είναι και ο Ολυμπιακός. Τι ενοχλητική μύγα είναι. Θα προσπαθήσει πάλι εκεί, είτε εντός είτε εκτός γηπέδων. Όπως λέει. Τα εκτός γηπέδων, τα και όχι, όπως λέει και ο πρόεδρος, είτε με τον άλλο τρόπο, με τον άλλο, εμείς θα πάρουμε το πράγμα. Εγώ το θεωρώ κάτι ενοχλητικό. Θα μας ενοχλήσουν. Αλογόμυγες δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή. Κάνε λίγο ενοχλητικές, αλλά μέχρι εκεί. Τι σε κάνει να το λες αυτό. Το τόσο καλό ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είδες τα φιλικά. Τα φιλικά είπαμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ και μετά να λιουμάρει, λέγει. Λοιπόν, τα φιλικά καταρχήν είναι σύγκριση μόνο. Είστε πρωταθλητές των φιλικών τώρα εσείς. Όχι, όχι. Με βάλατε τον Ελκατουρί, οχτάρι βασικό. Θα σε πω για τον Ελκατουρί. Πήρατε τον άλλο το μαύρο που κάνει τα φάουλ. Και τις κόκκινες τις τρώει για, με τη σέσουλα για πρωινό. Περίμενε, και τον Μπέλκα με 400 χιλιάρια. Θες να τώρα να περάσει τον Άγιαξ. Στυπώ κι εγώ τώρα εσένα. Ωραία, πήγαμε να σε απαντήσω σε όλα. Γιατί εντάξει η άμυνά σου. Εντάξει ο goalkeeper σου. Εντάξει ο center for σου. Μπομπήσεις να παίξει αριστερά. Στα 31, στα 32. Λοιπόν, και πάμε ένα. Αρχίζουν τα γεροντάματα. Ωραία. Εντάξει, και ο Ζάμπα φυσικά ο παιχταράς. Θα πας με τριάδα στα χάφη αυτούς εκεί να παίξει τον Άγιαξ. Λοιπόν. Και για πρωτάθλημα το συζητάμε μετά. Πάμε πρώτα με τον Άγιαξ. Θα παίξω Εκαντουρί που το στείλατε με το ταξί να πούμε εξορία. Το φέρατε πίσω, το κάνατε βασικό. Το κάνατε χίλια δυο του γράψατε τι παιχταράς. Ούτε τον Κόκε, ο Τσαλτίδης με τους σουπεράδες να το έχουν το πιστόλι πάνω από το κεφάλι. Γράφια τον Κόκε, ρε. Οι χοντρομπαλάδες. Μάσα και ο Τσαλτίδης. Γράφια τον Κόκε, ρε. Έτσι σε κάνουν και εσένα με τον Εκαντουρί να πούμε. Και ο Μαύρος, έχω άποψη, βλέπω. Ο Μαύρος είναι για μικρούς χώρους ο Μαύρος. Για μεγάλους χώρους. Καταρχήν, ο Μαύρος. Τον Εσίτη ο ΠΑΟΚ τον έχει πάρει. Πεχτάρα για... είναι για τους μικρούς χώρους. Τον Εσίτη τον έχει πάρει ναι. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ για καταστροφή ποδοσφαίρου. Μπράβο. Δεν τον έχει πάρει για το δημιουργικό. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Για να παίζει μπροστά από τα σπόρα. 170 μάτς, 15 κόκκινες κάρτες και καμιά 50 κίτρινες κάρτες. Αυτά σένα δεν σ' αρέσουν. Εμένα, αν έχω τη διαιτησία όπως την είχε ο Ολυμπιακός με τον κύριο Χατζιαποστόλου και τον κύριο Γκαγκάτσι. Που βγήκε και έκλαιγε προηγουμένως ο κύριος Χατζιαποστόλου όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός με τον κύριο Χατζιαποστόλου και τον κύριο Γκαγκάτσι και τώρα κλαίει γιατί είναι απ' έξω. Γαμί, και Γιώργο μου και τον Μπούζο και εσύ τέτοια ξέρεις. Άσταρε Χατζιαποστόλου, καλημέρα. Άσταρε Χατζιαποστόλου που με κλαίς τώρα. Με την ΕΠΟ εσείς τώρα τίμοι όλοι σε σαθώσαν τα δικαστήρια. Εντάξει, σε αθώσει το δικαστήριο. Έργο παρουσίασες. Σε αθώσει το δικαστήριο. Και εγώ θα πάρω τον Κούγια, θα με αθώσει και μένα το δικαστήριο. Καλά, είμαι κι εγώ τίμιος. Και εσύ είσαι τίμιος και όλοι είναι τίμοι. Βγήκε τώρα Χατζη Αποστόλου, μου ήρθε φλασιά τώρα και έκλαιγε στον Μπούζο και προπονητή. Και ποιον Έλληνα προπονητή να πάρουμε, μωρέ τώρα. Με τον Αναστασιάδη που ήταν πυροβόλημα να πούμε στον Έλληνα προπονητή, η παρουσία του. Ο Αναστασιάδη δεν έκαψε τον εαυτό του. Έκαψε όλου του Έλληνε προπονητέ. Τώρα Έλληνα προπονητή στην εθνική θα πάει μετά από 25 χρόνια. Πεθαμένοι θα είμαστε. Χατζη Αποστόλου. Λέγε ρε. Μον. Ελκαντουρί. Ναι. Τα στοιχεία του Ελκαντουρί, καταρχήν ναι. Ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις. Ναι. Ανάλογα με τα στοιχεία που έχει. Ναι, τι στοιχεία έχει. Ο Ελκαντουρί καταρχήν είναι ψηλός. Μα τι είναι, λέει. Είναι ψηλός. Πόσο μπορεί εκεί είναι ψηλός. Κοντά στο 1,90. 1,90 είναι ο Ελκαντουρί. Μάλιστα. Ναι.
Έχεις δει πολλά εξτρέμ ναι. να παίζουν να είναι κοντά στο 1,90. Τι εξτρέμ 1,90. Στες του Πέλκα ξεκίνησε και τον έβαγε ο Πέλκας. Τι. Ναι. Τον έβαγε ο Πέλκας. Λοιπόν. Άρα για να το φάει ο Πέλκας. Έπαιζε... Ένα λεπτό. Δεν έχει τεχνική. Έπαιζε τη θέση του 10. Ένα λεπτό. 10. Στα πω εγώ 1-1. Άρα δεν έχει την τεχνική του Πέλκα. Ο Πέλκας δεν είναι και ο μεγαλύτερος τεχνίτης. Εντάξει. Ναι. Μπράβο. Είναι πιο ψηλός από τον Πέλκα. Πολύ πιο ψηλός. 1,90 με 1,75 και τον τρώει ο Πέλκας. Ναι. Τρίτον, παίζει ο Πέλκας και του λέει γύρνα πίσω να δημιουργήσεις, που δεν είναι ο δημιουργός, άρα δεν δημιουργεί. Στα πω 1-1 τώρα. Για δεκάρι ξεκίνησε. Γιατί άμα βγάλετε τρελούς εδώ εμάς όλους, τους υπολείπους. Πλάγια δεν παίζει ποτέ, ούτε ο Πέλκας παίζει πλάγια, ούτε ο Ελκαντουρί θα παίξει πλάγια, να βγει να κάνει μια σέντρα, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι, να τραβήξει δεν, μια τρίτα. Καταρχήν, ο Ελκαντουρί καταρχήν αξονάτος δεν μόνο. Έχει ναι. το ένας εναντίον ενός. Ούτε ο Πέλκας το έχει καλά. Ούτε ο Πέλκας το έχει καλά. Ναι, αυτοί που το έχουν αυτή τη στιγμή ναι. το ένας εναντίον ενός. Του Ολυμπιακού είναι. Α, για τον ΠΑΟΚ μιλάς. Ναι. Για τον Ολυμπιακό θα πούμε. Ναι, ποιος είναι. Ο Ποντένς. Ο ένας είναι ο Ποντένς. Αυτός είναι. Εσείς ποιον έχετε άλλο. Ποιον έχετε έναν εμένα. Εχθές είδα ναι. να το κάνει ναι. και ο Βαλμπουένα που μ' άρεσε. Ναι. Εσύ, ποιον έχεις. Εσύ ποιον έχεις ένα μέναν. Εγώ έχω, λέω Ζαμπά. Τι έχεις. Λέω Ζαμπά. Πότε το έκανε το ένα μένα. Πότε το έδειξε να τριπλάρει το Ζαμπά. Το Ζαμπά με... τριπλάρει. Ναι, εννοείται. Τι, ή να χάσει το Σαλπικίδη να βγαίνει και να σεντράρει. Πότε το είδε να τριπλάρει το Ζαμπά. Τον είδε να τριπλάρει. Ναι, εσύ δεν τον είδε πέρσι να τριπλάρει. Τον είδε να τριπλάρει. Εγώ τον είδα. Μάλιστα, εντάξει, θα το δούμε και φέτος να τριπλάρει. Άλλο ποιον έχει. Ο Μπίσεσβαρ. Μόνο ο Μπίσεσβαρ. Το Πεχταράς, ναι. Έχει φοβερή. Ο Πεχταράς, δεν το πιάνουμε στο τόπο. Ο Ελκαντουρί έχει άλλα στοιχεία. Ο Ελκαντουρί έχει. Τι έχετε, τον έβαγε ο Πέλκας που παίρνει 400 χιλιάρικα. Ο Πέλκας τον έβαγε. Τον έβαγε. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Τι ένα. Ναι, τον έβαγε, ήταν πολύ φορμαρισμένος ο Πέλκας. Ποιος. Ο Ελκαντουρί για το μόνο που έχω αίσθηση είναι ότι κάθε χρόνο έχει έναν τραυματισμό. Την ώρα που πάει ένα φορτσάρι. Είναι σε, το 60% των παιχτών σας είναι σαν τον Μαουρίσιο. Ναι. Το πάει ένα φορτσάρι, τραυματίζεται. Εκεί έχουμε την αίσθηση να δούμε φέτος. Εσύ θα πάρεις με 20 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα με τον Ελκαντουρί και τον άλλο. Έχεις διαιτησία μαζί σου, ρε. Όπως την είχε ο Ολυμπιακός με τον Χατζιαποστόλου και τον Γκαγκάτσι. Όχι. Να παίζουν 80-20 να σφάζουν τον κόσμο. Όχι. Και να το παίζουν τώρα τίμοι που αθωωθήκανε. Όχι. Ε? Είχε ο Χατζιαποστόλου να μιλήσει και έπαιρνε ο Ολυμπιακός 80-20 διαιτησία και δεν κρύφτηκε στο Κιλκής κάτω από μια σπηλιά του Χατζιαποστόλου μαζί με τον Καγκάτσι και έχουν μούτρα και μιλάνε στα ραδιόφωνα. Το 80-20 δεν το θέλει ο ΠΑΟΚ να το έχει. Άλλο λέω εγώ. Και μου ήρθε αυτή η γρασιά με τον κύριο Χατζιαποστόλου. Δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Άλλο λέω εγώ. Έχει 80-20 διαιτησία. Τα 10 φάουλ για κάρτα να μην τα δώσει. Όχι. Α, πάμε παρακάτω. Και αρχίζουν τα κλάματα. Ο Μητσοτάκης με παίζει ανάποδα και τέτοια. Δηλαδή θα χάσει την μπάλα εσύ. Στο χώρο και θα γυρίσει ο Πέλκας να μαρκάρει ο Ελκαντουρί και ο άλλος ο μαύρος ο ψηλός. Και δεν θα φάτε κάρτες εσείς εκεί. Ο Ελκαντουρί. Και εσείς τώρα. Ναι. Ναι, ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί με τον Πέλκα είναι όπως και ο Μπίσεσβαρ, είναι να μαρκάρουν στα. Μόλις κάνεις κατεβασιά για να προσπεράσεις, να μου παίρνεις το σασμά στο χέρι. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, λέγε. Ο Ελκαντουρί, ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ. Είναι για να μαρκάρουν στα λίγα μέτρα στην πρώτη πίεση. Ο Μπίσεσβαρ να μαρκάρει. Είναι μέχρι το κέντρο, δεν έχει γυρίσματα. Ναι. Γι' αυτό έχω και μια αίσθηση αριστερά με τον Γιαννούλη. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει διπλό μαρκάρισμα. Όχι. Σε ομάδες που θα παίζουν. Σου τη λέω, γιατί έβαλες τα 3 και τα 4 γκολ στα φιλικά. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Έβαλες τα φιλικά, δεν είναι για τους προπονητές. Τώρα και έγινε μίγα Ολυμπιακός αλογόμηγα και η ΑΕΚ από τους 23 βαθμούς με λες θα πάει στους 15. Ο προπονητής ΑΕΚ. Βγείτε ρε, Γάβρη και πώς σας λένε. Κούλιδες, θα τον αντιμετωπίσετε μετά όταν θα ανοίξουμε τις γράμμες. Ο προπονητής ΑΕΚ το είπε, δεν το είπα εγώ. Ναι. Εγώ αναπαράγω τα λόγια του προπονητή. Βρεάζει αυτός, μπορεί να έχει ρετσίνα μαλαματίνα μετά. Εσύ τι βλέπεις, άσε τι είπε αυτός. Τι είπε. Εγώ αυτό βλέπω. Ό,τι είπε ο προπονητής ΑΕΚ. Πήγα από μέσα. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ το μόνο κακό που έχει για τον Εσίτη είναι όταν θα παίζει, όταν δεν θα έχει την κατοχή και θα την έχει η αντίπαλη ομάδα. Εκεί πιστεύω θα έχει το πρόβλημα ο Εσίτη στα πολλά μαρκαρίσματα στο κέντρο. Θα έρθουν πολλά μαρκαρίσματα, χαμηλά. Εκεί. Θα πέφτουν πάνω του. Ναι. Ναι. Στα παιχνίδια που θα έχει ο ΠΑΟΚ κατοχή, επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορος και έχει από ό,τι φάνηκε ότι έχει σωστές τοποθετήσεις στο σώμα του, ναι. πιστεύω θα μπορεί να παίρνει πολύ εύκολα την μπάλα ναι. στις αντιπιθέσεις. Ναι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ το τραζίσιο της ομάδας όταν θα μείνετε. Ναι. Γιατί όταν θα επιτίθεται, ναι. δεν έχει την μπάσα τη μακρινή. Για να βγάλει την ομάδα γρήγορα στην επίθεση. Γιατί έχει την κοντινή. Την κοντινή την έχει. Την κοντινή και εγώ την έχω. Άμα δεν με πιέσει, θα σε κάνω μια κοντινή πάση. Την κοντινή την έχει η κυθιά μου η Μαρίτσα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν την κοντινή. Την κοντινή, χωρίς πίεση, έχει μια πάση.
Εντάξει, μακρινή πάσα είναι δύσκολη. Και ένα παιδάκι από τον δρόμο να πάρω, που δώσει μια πάσα, μπαμ, θα τη δώσει. Άμα ήταν έτσι, όλη μπάλα θα πήγαινε. Εντάξει τώρα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Για λέγε. Λοιπόν, θα πούμε για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού ή όχι. Ποιον, όχι. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει ο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Με ενδιαφέρει ο αντίπαλο ο δικό σου του Άγιαξ και με ενδιαφέρει. Να πιάσουν πρώτα του Άρη. Ναι, και με ενδιαφέρει το Άρης, ο οποίο λέει τώρα αρχίζουν τι δικαιολογίε. Έχει ζέστη λέει στην Κύπρο. Λοιπόν. 34 βαθμοί, όχι, έχει 67%. Να πούμε λίγο. Να πούμε λίγο. Έχει λέει 67% λέει, πώ το λένε, υγρασία. Λοιπόν. Άρης και στη Θεσσαλονίκη έχει λιγότερο υγρασία. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε πρώτα με τον καιρό. Ο καιρό. Αύριο. Στι 8 η ώρα την έναρξη. Σιγά. Στη Λεμεσό θα έχει 28 βαθμούς και 57% υγρασία. Κακό αυτό για τη Λεμεσό. Στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να έχει 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη την αντίστοιχη ώρα θα έχει 38 βαθμούς και 45% υγρασία. Ορίστε. Άρα ο Άρης. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι καλύτερες. Είναι πολύ καλύτερες από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε πάει η δικαιολογία. Έχει καύσωνα, έχει ίδρωτα, έχει υγρασία κτλ. Στη Θεσσαλονίκη 90% είναι υγρασία. Λοιπόν. Μπαίνει γυναίκα 55 χρονών και βλέπει ότι είναι υγρή. Και λες, μα τι είναι αυτό, είναι η υγρασία της Θεσσαλονίκης που λέω, ρε ηλίθιε. Έγινε λέει υγρή γυναίκα 55 χρονών. Λέγε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, λέγε. Τώρα το πώς θα κατέβει ναι. ο Άρης. Ναι. Για μας είναι αναμενόμενο, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που είδαμε το μάτς. Ναι. Το είδανε και οι υπεύθυνοι του Άρη. Ρε, άστα ότι... αυτά τι θες, πες μας τώρα εκεί πέρα, πώς θα πρέπει να παίξει. Λοιπόν, να δώσει μια συμβουλή τον Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη, εάν θες να φας την κεφάλα σου να μπουν την Ποντιακή, πάνε βάλει τον Τόνσο βασικό να χάσει το παιχνίδι. Κύριε Παντελίδη, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο παλτά. Το ένα παλτό λέγεται Τόνσο και το άλλο παλτό λέγεται Φετβαζίδης. Ένα τρίτο παλτό που μπορεί να έχεις είναι ο Μαρτίνες, ο οποίος είναι λιγότερο παλτό από όλους αυτούς. Αλλά δεν μαρκάρει κανένας από αυτούς. Κανένας από αυτούς δεν μαρκάρει. Και έχεις να πούμε δύο σχέδια. Αυτά είπε και ο ρεπόρτερ του Άρη, αυτά λέω και εγώ. Το ένα σχέδιο είναι ο Ντεκινή δεκάρι, ο Φετβαζίδης δεξιά και αριστερά ο Λάρσον με το μαύρο σεντερφόρ. Ή να βάλει να πούμε τον Τόνσο δεκάρι, τον Ντεκινή δεξιά και αριστερά τον Λάρσον με το μαύρο σεντερφόρ. Τι διαλέγεις. Λοιπόν. Τι διαλέγεις. Εγώ διαλέγω ναι. Λάρσον. Ντεκινή δεκάρι. Φετφατζίδης. Και ο μαύρο σεντερφόρ. Είναι πολύ ωραία. Συμφωνούμε απόλυτα. Να πω και το γιατί. Πες το γιατί εγώ συμφωνώ, το είπα και σήμερα, το λέω και χθες, θα το πω και αύριο με το μάτς. Μπας και το καταλάβουνε και πετάξει τον Τόνσο αυτό το, την αιμονή. Η αιμονή θα σε στείλει στην απόλυση. Ή βάζεις. Ή βάζεις χαφ σωστά το Ντεκινή δεκάρι να πατάει και σαν δεύτερος, να έρθει και να μαρκάρει σε δύο αργούς που θα έχει στο Ματίγια, γιατί ο Σάσα δεν μπορεί να παίξει 120 λεπτά ούτε 90, θα αναγκαστείς να βάλεις τον Αλβανό που είναι παλτό μαζί με τον Ματίγια που είναι αργός και αυτός. Δύο αργοί, ένας είναι και παλτό και θα έχεις πρόβλημα αν ο τρίτος είναι κανένας τζιριμπίν τζιριμπόμ χαφ που δεν θα έρθει σαν τρίτος να μαρκάρει. Θα έχεις προβλήματα. Σ' ακούω. Λέγε. Διάβασε. Λοιπόν, καταρχήν στην Εθνική. Ναι. Τεχνικοί διευθυντές Κώστας Κωνσταντινίδης, Τάκης Φίσας. Ναι. Και προπονητής Τζον Βανσίπ. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης τι είναι αυτός. Άλλος Κωνσταντινίδης είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Λογικά ναι. Άλλος Κωνσταντινίδης, ναι. Και ο άλλος είναι ο Παύλος Φίσας. Ο γνωστός, ναι. Ο Φίσας. Το πήγα εκεί. Ο Παύλος. Ο Φίσας. Ναι. Τι έκανε ο Φίσας, είναι Νέα Δημοκρατία. Σου πω ότι είναι ο Φίσας. Είναι Νέα Δημοκρατία ο Φίσας. Το πω εγώ γιατί τον βάλα το Φίσα εκεί. Προπονητής δεν ήταν ποτέ. Καλό μπακάκι, ωραίος παίκτης, πήρε το Euro. Μεγάλο πράγμα που πήρε το Euro. Είναι Νέα Δημοκρατία, πήγε εκεί να βγει επειδή βουλευτής δεν τον βγάλανε και τον τσακώνουν να πούμε και του δίνουν μισθό στην εθνική ομάδα. Δημοσιοσχετίστηκε να πούμε. Αυτά να πει ο Χατζή Αποστόλου. Αυτά είναι σωστά να πει ο Χατζή Αποστόλου. Για τον προπονητή, τι εγώ δεν τον ήξερα. Να βάλουμε Έλληνα προπονητή. Ο μόνος Έλληνας προπονητής, κύριε Χατζή Αποστόλου, που μπορεί να γίνει μεγάλος προπονητής στην εθνική ομάδα είναι ο Δόνης. Άλλον Έλληνα προπονητή δεν έχετε. Ο Αναστασιάδης. Έβαλε μπουρλότο, έβαλε φωτιά, όλους τους Έλληνες προπονητές μαζί με τον εαυτό του. Έχασε να πούμε την ευκαιρία ο Έλληνας προπονητής στην πλάτη του Αναστασιάδη να πάρει πόντους. Συμφωνείτε, ρε. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνείς, αλλά δεν το λέω. Μ' αφήνεις μόνο μου και τα λέω. Λέγε τι να, λέει. Να ολοκλήθω, σε διακόψω. Ναι, λέγε. Λοιπόν, ναι. Τελειώσαμε με την εθνική και πολύ θα φανεί τι θα κάνουν κι αυτοί. Δεν βλέπω να κάνουν πολλά γιατί. Ποια εθνική ομάδα. Τα χαρτάκια πάντα εκεί πάνε. Άσερε τη βρωμιά λοιπόν, τώρα. Η εθνική συνεχίσουμε... ομάδα σαν τους λεπρούς εκεί στην Αφρική. Να άστρα. Πάμε να συνεχίσουμε με Άρη. Άτι. Λοιπόν, όντως ο Τόνσο, συμφωνώ. Δεν, πιστεύω δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου τον Άρη. Επιμένει ο άλλος. Επιμένει. Δικός του παίκτης επιμένει. Ας τον αρε φίλε να πεθάνει αφού δεν σε βοηθάει δηλαδή. Θα χάσει την πρόκληση επειδή δεν ξέρω την έχεις πόσο... με τον Τόνσο εσύ. Παντελίδη να πούμε.
Ο Λάρσον δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος, αλλά πιστεύω. Εντάξει, 60-65 λεπτά μπορεί να τα βγάλει. Ο Λάρσον με τον Κορχούτ είναι ρε παιδάκι μου, πώς το λένε. Άμα κουραστεί, μπορεί να τον βάλει και δεξιά. Παιδάκι μου, ο Λάρσον με τον Κορχούτ θα, σε μια εταιρεία θα πει ο διευθυντής και ο ιδιοκτήτης: καλός είσαι, θέλω περισσότερη προσπάθεια στην πώληση. Μου φέρες και κάτι τιμολόγια στις βενζίνες λίγο φουσκωμένα αυτό το μήνα. Μου φέρες και κάτι από τα εστιατόρια λίγο φουσκωμένα αυτό το μήνα. Στη συνεργασία βλέπω ότι καλό είσαι στην επικοινωνία, αλλά πρέπει να προσπαθείς και λίγο παραπάνω να πούμε κτλ. Κάτι τέτοιο είναι ο Λάρσον με τον Κορχούτ. Είναι η κακή πλευρά του Άρη. Εγώ θα βάζα Λάρσον με Σούντγκρεν. Ναι. Αυτό γιατί το δίδυμο. Θα πάρει μεγάλη βοήθεια. Και αριστερά θα βάζα Φετσφατζίδη με Κορχούτ. Ναι. Γιατί ο Φετσφατζίδης μπορεί να βοηθήσει τον Κορχούτ στα μαρκαρίσματα. Έχει πολλά τρεξίματα. Τι να κάνει ο Φετσφατζίδης. Ρε ο ψεύτικος, τι μαρκαρίσματα να κάνει. Έχει κίτρινη θα φάει. Ρε. Εντάξει, με την άλλη με τι Φετσφατζίδης θα κάνει. Με αριστερό πόδι θα το βάλει αριστερά. Για το μάτσα το συγκεκριμένο στα μαρκαρίσματα είναι μια χαρά. Και θα βάζα την κοινή που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες, έχει την μπάσα για να βοηθήσει και τον Ιντέγε. Ο Άγιος την κοινή είναι αυτός. Άγιος. Στο προηγούμενο μας τα έκανε όλα. Φρε, το Άγιος μόνο είναι. Που δεν μπόρεσε είναι να τι σκοράρει. Έγινε, δεν έχουμε center for, παίξετε εκείνη. Είναι κουτσός εκεί ο δεξτρέμ, παίξε δεξιά την κοινή. Δεν έχουμε δεκάρι, πονάει η φτέρνα του τόσο. Ο Μαρτίνεθ είναι φλόρος, παίξε εκεί την κοινή. Άγιαξε την κοινή, βάλτε τον εκεί και ένα φωτοστέφανο και κάντε τον Άγιο την κοινή να πούμε. Ο Άγιο την κοινή. Τι. Δίκιο έχει. Θα κάνει τα πάντα. Κάνει τα πάντα. Μπροστά, οι τρεις πρώτες, η τριάδα μπροστά μπορεί να παίξει παντού την κοινή. Και στο κέντρο. Τετράδα. Τετράδα, ναι, σωστά. Και δεν θα βάζω τον Μπάς, θα βάζω τον Σάσα. Γιατί λίγο που τον είδα, μ' άρεσε. Το Σάσα άρεσε. Δίπλα στο Ματίνι. Αλλά άμα το δεν ξέρει πόσα. Πόσο... Τα εργομετρικά δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Και άμα πάει καμιά παράτα, τι κάνει. Εγώ θα ρίσκαρα. Ναι. Να κάνω το 1-0. Και μετά θα κάνει τις αλλαγές μου. Τι θα πω, φούρια. Ναι. Να μπω, περιμένω δηλαδή. Να μπω πρώτο να σκοράρω. Ναι. Γιατί θέλω να βάλω ένα γκολ. Ναι. Γιατί ουσιαστικά ένα γκολ θέλει να πετύχει ο Άρης σίγουρα. Δεν τρώει δύο μετά. Δύσκολα. Δύσκολα θα φάει. Δεν με έπεισε ναι. Ότι η Λεμεσός μπροστά μπορεί να κάνει δύο γκολ την καλή άμυνα του Άρη. Στην καλή άμυνα δεν βάζει τον Κορχούτ μέσα. Ή το βάζει λίγο. Το βάζει λίγο. Πολύ λίγο. Ναι. Αλλά οι υπόλοιποι τρεις, Ρόουζ, Βέλετ και Σούντγκρεν, θα παρτίζουν μια πολύ. Αν το μα πάει στα πολλά φάουλ. Και στα πολλά στημένα χτυπήματα, τι βλέπεις. Η Λεμεσό εκεί θα χτυπήσει ούτως ή άλλως. Γιατί έτσι, το μάτς έτσι πολλά φάνηκε... φάουλ, δηλαδή το μάτς έχει λίγο χρόνο, πολλά φάουλ και πολλά στημένα χτυπήματα της μπάλας. Εκεί τι βλέπεις. Αυτό φάνηκε ναι. Και στο ότι η Λεμεσό το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να χτυπήσει μόνο στα στημένα. Ναι. Πιστεύω ότι υπερτερεί. Λίγο. Πρέπει να αλλάξει όμως τη ζώνη. Ποιος. Ο Άρης. Να αλλάξει τη ζώνη. Ναι. Τέτοια εποχή δεν μπορείς να πήγεις ζώνη. Με ανέτοιμους ποδοσφαιριστές. Κοίτα, είδα και χθες αμάν του μαν τη πλυζένει. Δεν πιάσαν τίποτα, μα του μάνε έπαιζε. Άξε, αλλά, ναι, ξεφύγανε. Ξεφύγανε. Αλλά από τη ζώνη είναι πολύ καλύτερο το μάν του μάνε. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο οι προπονητές οι μεγάλοι παίζουν το σύνθετο. Δηλαδή έχουν μία ζώνη. Μία ζώνη και μάν του μάνε κάτι ποδοσφαιριστές οι οποίοι man-to-man. Είναι επικίνδυνοι. Το πολύ τρία μάν του μάνε. Δύο με τρία. Συνήθως τα στόπερ που ανεβαίνουν που είναι ψηλά και το φόρ. Αυτούς πιάνεις. Συνήθως. Οι άλλοι πάνε σε ζώνη. Να βάλεις... Ναι, το θέμα είναι μπορεί να το παίξει αυτή τη στιγμή ο Άρης αυτό. Αυτό ποιος? Που λες είναι το σωστό. Δεν ξέρω τι εκπαιδεύονται στην προπόνηση, δεν είμαι εκεί για να δω. Αλλά λέω μας ότι δείξαν ότι κατεβαίνει σε ζώνη. Εγώ λέω ότι παίζουν οι προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και στη σχολή που πήγαμε και ρωτήσαμε, ναι, αν θυμάσαι καλά, ναι. Και κάναμε την ερώτηση στη σχολή προπονητών που πήγαμε δυο μας. Και ήταν εκεί ο Μάγκας από την ΕΠΟ και μας εξήγησε πώς παίζουν και ποιοι παίζουν και τι παίζουν. Τα σωστά μαρκαρίσματα στις στιγμένες φάσεις αυτό είναι. Κάποια άτομα. Ο Παντελίδης με την Τρίπολη και γενικά στις ομάδες έκανε τη σύνθετη άμυνα. Δηλαδή εδώ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θυμάμαι είχε βάλει επάνω στο μάτος να πούμε παίχτη. Είχε βάλει και μάλιστα χαφ τον Ιγκλέσιας. Έβαλε τον Τζουκαλά επάνω να πούμε στον σε έναν άλλο καλό που είχε το Βαρέλα. Αν δεν κάνω λάθος. Και στο center forward έβαλε τρία man to man. Το θέμα είναι ότι στην εστιασμένη στάση θα πρέπει να γυρνάει. Του κάνε δύο γκολ ο Μαουρίσιο από μέση απόσταση, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Ο Ιντέγε μαζί με τον Βέλεν και τον Ρόζ. Ο Ιντέγε δεν ξέρω αν είναι έτοιμο να ακολουθήσει κάποιο man to man. Γιατί είναι πιο ψηλού ποδοσφαιριστή του Άρη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν στα πρώτα βήματα στην έκρηξη μπορεί να ακολουθήσει αυτό που θα παρακάνει man to man. Ζώνη το βάζει, θα σου κάνει πέναλτι αυτό. Τον Ιντέγε το βάζει σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή στο πρώτο δοκάρι τον βάζει, θα πει να κάτσει εκεί. Καλύτερα στο ή στο πέναλτι, άμα είναι σε γέμισμα δεξιά και αριστερά. Καλύτερα πες το κλείσε το πρώτο δοκάρι. Ή βάλ το εκεί στο πέναλτι και πες εκεί. Ανάμεσα στο πέναλτι. Πες παλιές εκεί πέρα πηγαίνουν. Εκεί πέρα χτυπάνε κάτι. Μην πάρει παίκτη. Θα τον πει να σου κάνει κανένα πέναλτι. Θα σου κάνει πέναλτι.
Είναι μπέρδεμα. Ναι, ναι. Γενικά, σε γενικές γραμμές, για να σουμάρουμε το μάτς, πιστεύω ότι θα περάσει ο Άρης. Εύκολα ή δύσκολα. Χθες είπαμε με το μικρό, χθες, το νεαρό εδώ, το Χάρη, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Με 2-1 δώσαμε goal goals, over. Και, δηλαδή, νίκη Ολυμπιακού, το πιάσαμε. Over το πιάσαμε. 2-3 goal το χάσαμε. Και goal goal το χάσαμε. Αλλά πιστεύαμε ότι θα είναι πιο ανθεκτική η άλλη ομάδα. Δηλαδή, όταν έγινε το 1-0, λέμε εμπάπη στο 2-3 κοντά είμαστε. Στο 2-3 goal. Θα χάσουμε το goal goal, ας πούμε, ή το 2-1 score. Κατέβασαν, ναι. Παραδόθηκαν μετά. Εσύ τι βλέπεις εδώ? Βλέπεις 1-1. Βλέπω ότι θα περάσει ο Άρης. 0-1. Με 0-1-1-1 μέχρι εκεί. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να φάει 2 γκολ, ναι, από τη Λεμεσό. Από τη Λεμεσό. Και θα έχει στο πλευρό αρκετούς φίλους. Βράσει τους φίλους τώρα. Α, ου και οι άσε. Φίλοι θα έχουν και οι άλλοι. Θα έχει φίλους. Τι έγινε, θα έχει φίλους. Είναι ένα συν. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Σιγά τους αγριανθρώπους στην Κύπρο. Εδώ πήγαν στα κατεχόμενα και παίρναν κονσέρβες. Έχει πάει πολλούς κόσμους από Θεσσαλονίκη. Πού? Στα κατεχόμενα? Για το μάτς. Α, σε μερικά ημέρα τώρα. Θα πάρει 1500. Πιστεύω 1-1, 0-1. Αυτό με τον κόσμο άστε το. Ο Άρης θα περάσει. Αυτό με τον κόσμο άστε το. Θα πάνε τώρα οι μιλφάρες στην Κύπρο να κάνουν τόπλες και θα πάνε και στο μάτς. Είναι πάντως καλή εκδρομή. Ποιο? Για τους φίλους του Άρη που θα πάνε στην Κύπρο. Ναι, τι να δουν στην Κύπρο, δηλαδή, τι έχει. Έχει να δουν πολλά. Τι έχει, για πες μας. Έχει να δουν. Έχει μαγαζιά που μπορούν να πάνε. Ναι, τι έχει. Είτε κερδίσει η ομάδα τους. Τι μαγαζιά έχει, δηλαδή. Που μπορούν να διασκεδάσουν. Έχει τι, και εδώ δεν έχει να διασκεδάσει. Μπορεί να συνδυάσουν διακοπές. Δώσ' μου 2 εκατοστάρικα, 3, σε πάγω σε τη μαγαζιά διακοπές. Καλά, το ξέρω. Και τι, θα διασκεδάσει. Είπαμε, δηλαδή. Και εκεί που θα πας το βράδυ, καλά θα είναι. Σιγά, στην Κύπρο. Τι έχει Κύπρο, ρε. Έχει καλή νυχτερινή ζωή. Α, σε με καημένο τώρα. Κύπρο θα έχει. Και έχει καλά beach bar. Beach bar. Είναι καλή εκδρομή για τους φίλους του που ακολούθησαν την ομάδα. Θε σε πάγω τώρα 25 ευρώ η πισίνα, 20 ευρώ. Μια πισινάρα 70 ξέρω, μέτρα. Ξέρω. Και εκεί καλά είναι. Θα δεις εκεί τις τόπες. Να πάρουμε μάτι. Α, σε πάρεις και μάτι. Θα πας στην Κύπρο. Ναι. Χαϊβάνι. Πας στην Κύπρο αυτός. Πιστεύω 0-1-1-1. Εκεί το βλέπω. Θέλω, το μάτι. Θα περάσει στο πρώτο κομμάτι που πάμε στους χορηγούς και να σου πω ότι δηλαδή το βλέπεις αμίγα τον Ολυμπιακό που κάνει ζζζζ αυτή τη στιγμή. Ναι. Μάλιστα. Έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω δεν μπορεί να χτυπήσει. Και την ΑΕΚ θα κατεβάσει από τους 23 στους 13. Αυτό θα κάνει. Ναι. Θα κάνει, θα είναι λίγο καλύτερο. Και πιστεύω θα ανέβει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός σε σχέση, ναι, με πέρσι. Ναι. Που θα μπορεί να, κοντράρει. Ο Ατρόμητος είναι πολύ χάλι. Είδα κάτι τσιλικάκι από ο παπά του Βέλγιο στην παραλία. Καλά. Πολύ χάλι είναι ο Ατρόμητος. Ναι. Πιστεύω ούτε πεντάδα. Ο παπά του Βέλγιο είναι καλύτερο από τον Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή του βγάλει στην παραλία. Πολύ βαρύ κορμί. Πολύ βαρύ κορμί. Να το ελαφρύνουν. Οι ποδοσφαιριστές που φύγανε ήταν μια ποιότητα πάνω από αυτούς που ήρθανε. Λοιπόν, πιστεύω. Ο Μπούζος πάει στη δουλειά σου και κερνάει πίτσα φαν σε όλους. Είναι καλός άνθρωπος. Μπες στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τα εταιρικά και προσωπικά σου στοιχεία, σε φακελώνουμε δηλαδή. Μπαίνεις στην κλήρωση και κερδίζεις από Δευτέρα ως Παρασκευή το μεσημεριανό γεύμα για σένα και τους συναδέλφους. Συντονίζουν καθημερινά 12 και 20 το μεσημέρι ο Γιώργος Μπούζος, ο διευθυντής ή ένας εκ των διευθυντών. Σε καλεί στον αέρα για να σου ανακοινώσει ότι εσύ είσαι ο πιο large της παρέας. Τώρα, εάν θέλετε να βάψετε το σπίτι σας. Τις προάλλες είδα εδώ έξω έναν Αλβανό, εδώ σε μια πολυκατοικία απέναντι που έχει χτιστεί εδώ και μια άσχημη πολυκατοικία απέναντι από το Μετρόπολη, μια τρισάθλια πολυκατοικία. Ναι, πολύ χρία, ένα χάλι μαύρο. Δηλαδή να με χαρίζει σπίτι εδώ, δεν έρχομαι να μείνω. Να βλέπω τον Μπούζο το παράθυρο. Χωρίς τέντες, χωρίς τίποτα. Βλέπω είχε ένα Σίμκα Chrysler 1508, 35 ετών. Αλβανός, και τι είχε, είχε πάρει τον Κοσμάου και έβαφε το φτερό. Του λέω τι κάνει, ρε φίλε. Λέει είναι καλή μπογιά. Κάνει τα πάντα. Κάνει τα πάντα. Δεν βάφει και το Chrysler με τον Κοσμάου. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μην το κάνετε. Εσείς, αν θέλετε τον τοίχο όμως να βάψετε, θα πάτε στον Κοσμάου. Βάφεις ή ανακαινίζεις, πας σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάου για εξειδικευμένες τεχνικές και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Εύωσμο κέντρο ή Φίνικα. Δηλαδή δυτικά, ανατολικά ή κέντρο. Όπου και να πας, όπου και να μένεις μάλλον στην πόλη, ένα κατάστημα Κοσμάουγλου θα σε βολεύσει. Είναι δίπλα σου. Δυτικά, η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο. Και καλά κάνανε και τον Τρίτσι, το δώσανε εδώ. Εδώ δώσανε τη Μερκούρη που δεν έκανε τίποτα. Κέντρο, Φιλίππου 74. Και ανατολικά, Εθνικής Αντίθεσης 82 στο θρηλυκό Φίνικα. Εκεί που η Γύφτη, τι ομάδα είναι. Αριανή. Είναι η ανατολική πλευρά της Γυφτιάς, είναι η Αριανή Γύφτη. Ενώ στο Δεδροπόταμο με το Κορδελιό είναι οι Παοξίδες Γύφτης.
Άμα, δε, άμα γίνουν μια κονταρομαχία, βέβαια, εκεί η γύφτη είναι λιγότερη στο Φίνικα. Ναι, πολύ λιγότερη. Και ξέρει εκεί κοντά ποιο μένει. Ο Κατζινάκο. Όχι, δεν μένει. Εκεί μένει λίγο. Στα νεόκτιστα. Έχει δει κανένα ξανθό στον Αϊγιάννη να μένει όλη η γύφτη εκεί. Ναι, στα νεόκτιστα. Είναι... τι είναι νεόκτιστα. Είναι καλή περιοχή εκεί. Ποια καλή περιοχή. Μένει καλό κόσμο. Ποιο σημαίνει καλό κόσμο. Μένει καλό κόσμο. Α, φύγε πέρα. Καταρχήν, δεν έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό που έδωσε χθες μαζί με τον Εμμανουηλίδη. Ναι. Το χήμιχνο τελικό. Α, με τον Εμμανουηλίδη, που ήταν το μικρό, το νεαρό, το καινούριο δημοσιογράφο εδώ και στο Σάββατο. Το φίλο μας, το Χάρη. Το Χάρη, δώσαμε και το χήμιχνο. Α, το τελικό που βγήκε. Δώσαμε 2-3, το χάσαμε. Δώσαμε άσο τον Ολυμπιακό, το πιάσαμε. Δώσαμε over, το πιάσαμε. Δώσαμε γκολ-γκολ, δεν το πιάσαμε. Θα μπορούσε να γίνει και γκολ-γκολ κάποια στιγμή. Κάτι, κάτι, δύο-τρεις ευκαιρίες ψεύτικες. Κάτι. Μια στο πρώτο ημίχρονο πήγε κάτι να γίνει εκεί, αλλά. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Θα υποστείς μάλλον τη μνήμη των οπαδών του Ολυμπιακού και τη ΣΑΕ, γιατί ήσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ η... Και θα πούμε και λίγα λόγια για το μάτς που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Να πούμε πού μπορούν να το δουν οι τηλεθεατές. Θα τα πούμε όλα. Εντάξει. Πήρατε πολύ θάρρος και με τον Κατουρί και εμείς σας βγει ξινό. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας. Εδώ είμαστε με το Σιώπη, αναλύουμε. Είναι τώρα ευκαιρία που λείπει ο Κόκκινς να μιλήσουμε πιο πολύ για ποδόσφαιρο. Όταν θα γυρίσει να μιλήσουμε και για άλλα θέματα μη ποδοσφαιρικά. Να πριν πάμε στις γραμμές, να πω ότι εάν έχετε κληρονομήσει το αμάξι του παππού σας και είναι ερείπιο και θέλετε να το πετάξετε στα σκουπίδια, δεν είναι σωστό. Πάμε να το δώσετε σε μια οριστική διαγραφή. Απόσυρση δεν υπάρχει πια. Για οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σου κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, αδερφοί Κωνσταντινίδη, αξιόπιστα στην απόσυρση 18133 και στο axa.gr. Το κάπα με κάπα, κεφαλαίο και όχι το μισοφέγγαρο. axa.gr. Με πήραν κάποιοι φίλοι μου και μου είπαν ότι μπήκαν μέσα στο Ζορμίδι, λέει, το μαγαζί και σηκώσανε, λέει, το. Πώς το λένε, το χρηματοκιβώτιο να πούμε. Είχε κάμια 4-5 χιλιάδες ευρώ μέσα, δεν είχε πολλά λεφτά. Εντάξει, θα μου πεις, λίγα είναι 5 χιλιάδες να σου φάνε. Εντάξει, άμα είσαι Ζορμίδης, λίγα είναι, αλλά αν τα τρώγανε σε εμάς, θα λέγαμε είναι πολλά. Πολλά είναι και 4-5 χιλιάδες. Τα σέρναν, τηλεφωνούσαν την αστυνομία και η αστυνομία, λέει, φιλούσε, λέει, τα προξενία. Μην κάνω κανένα ντου στα προξενία, 3 ώρα το πρωί κτλ. Και είναι δυσαρεστημένος ο κύριος Ζορμίδης. Από την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα, αδιαφόρησαν, λέει, οι αστυνομικοί γενικά γύρω και κολλησιέργησαν κατά κάποιο τρόπο. Ίσως να φοβήθηκαν να γίνει καμιά συμπλοκή. Ξέρεις, καμιά συμπλοκή τι γίνεται. Σκοτώνεις τον κλέφτη και άμα ο κλέφτης είναι και κομμουνιστής, μπορεί να του κάνεις και ήρωα. Και σου λέει αστυνομικός, γιατί να πάω. Ας του φάω του Ζορμπίδη τα λεφτά. Μπορεί, ας πούμε, ο Ζορμπίδης να τα έχει ασφαλισμένα. Πάντως, εγώ ξέρω και στη μια περίπτωση και στην άλλη ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, στην Αμερική θα ερχόταν το περιπολικό, μπαμπούμ, θα έπεφτε ένα πιστολίδι γερό κτλ. Και θα είχαμε suspense. Εδώ ήταν πιο καλά τα πράγματα. Και βάλετε και ο κύριος Χρυσοχοίδης τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία και αυτή θα πρέπει να δεχτεί τα πειρά όπως τα δεχόταν ο κύριος, πώς θα λένε, κύριος Τσίπρας να πούμε. Ο οποίος απολαμβάνει διακοπές με τη σύντροφο. Όχι σύζυγο, σύντροφο. Οι κομμουνιστές έχουν συντρόφους, δεν έχουν σύζυγους. Είναι πιο έξυπνοι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ναι. Να πούμε πρώτα λίγο τα τηλεοπτικά που μπορεί ο κόσμος. Ναι. Να δει το ΠΑΟΚ Άγιαξ, ναι. Θα το δείξει το, γρήγορα, το, open, το Open και τον επαναληπτικό Άγιαξ ΠΑΟΚ, ναι. Το TTV. Πάμε. Άρα στο Open, ναι. Του κυρίου Σαββίδη. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στον κόσμο. Έλα, Βίλε. Έλα, γλυκά αγόρια, τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είστε, ρε τσακαλάκια, να πούμε τι γίνεται. Όλα καλά, όλα καλά. Βρήκαμε αρκοντήσιο και καθίσαμε από κάτω. Αυτό είναι, ρε φίλε, μην κουνιέσαι καθόλου, διότι έξω και έχετε το σύμπαν, να πούμε. Έτσι. Πού είσαι εσύ, λοιπόν, πού είσαι. Εγώ είμαι στον δρόμο μεταξύ Κατερίνης και Γιαννιτσά, ναι. Περιοδία. Σας ακούω και απολαμβάνω εκπομπές από τη Δευτέρα που μιλάνε για μπαλίτσα. Ναι. Σε γουστάρω και σένα και τα παιδιά που φέρνεις εκεί. Λοιπόν, και πήρα και εγώ να πω τρία θεματάκια έτσι μπαμ μπαμ, χωρίς να καθυστερούμε. Έτσι. Πρώτα για τον Ολυμπιακό, μετά για τον ΠΑΟ και μετά για τον Άρη. Λοιπόν, ναι. Για πάμε. Ξεκινάμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτός είναι της πλάκας. Όπα, δεύτερο. Άρα συμφωνείς μαζί μου. Εγώ Πίλσεν ξέρω μόνο μπύρα. Ομάδα Πίλσεν δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός του Champions League έπρεπε αυτή να το έχει τελειώσει το μάτς από το πρώτο παιχνίδι.
Δηλαδή δεν θα έπρεπε να παίξει καθόλου στο Καραϊσκάκη, θα έπρεπε να βάλει τις ακαδημίες K19 για να τελειώσει το μάτς. Δεύτερον, κάτι οι Βαλβοενά και κάτι οι υπόλοιποι, ναι, μαραθώνιο αυτοί δεν βγάζουνε. Δηλαδή θα σου πάρουν κάποια παιχνίδια, θα σου κάνουν κάποια τσαλιμάκια, θα σου κάνουν κάποιες ωραίες ενέργειες να εντυπωσιάζεται τον κόσμο, αλλά το πρωτάθλημα και το Champions League είναι μαραθώνιος και δεν τους βλέπω να το βγάζουν με τίποτα. Πιστεύω εκεί κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα αρχίσουν να καίνε λάδια. Εδώ θα μου πεις, τα παιδιά από την Πίλσεν, μετά το τέλος του αγώνα τους βάλαν σε θερμοκοιτίδα να πούμε, γιατί πάθανε αναφυλαξία όλοι. Το δε σεντερφόρ πετούσε κάτι σάλια να πούμε, κάτι τέτοιο. Το είδες ρε φίλε, εκείνο το άσχημο το στιγμιότητα, εκείνο το σάλιο. Μα έσκασε ρε φίλε το παιδί, δεν άντεχε άλλο. Δηλαδή αυτό είναι, μου θύμισε κάτι άλογα να πούμε που πετάνε αφρούς, που ανεβαίνουν εκεί στη Σαντορίνη που θα πας, κάτι μουλάρια που ανεβαίνουν γαϊδούρια. Ναι, το είπατε για φρούς το παιδί και δεν έκανε άλλος ο Ποταπός να πούμε μια αλλαγή. Ο Ποταπός δεν ήταν ίδιος ο κόκκινος ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος ήταν, πάντως μου θύμισε Μπαρμπατζόλα, δεν με θύμισε κάποιο προπονητή. Λοιπόν, δεύτερον, ο Καντουρί είναι ένα τεράστιο στοίχημα για τον ΠΑΟ. Το πρόβλημα με τον Καντουρί ήταν ότι τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα έβγαλε μια ξυνήλα, γιατί δεν γουστάριζε, θεώρησε ολίσθημα που ήρθε στον ΠΑΟ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύει ότι είναι για πολύ μεγαλύτερα πράγματα, ότι είναι αθλητής αλφα κλάσης. Και ο κόκκινος πιστεύει ότι είναι για τον αλφα και τον αντένα. Τι να κάνει, τι πιστεύει ο καθένας. Λοιπόν, αυτός λοιπόν πίστευε ότι είναι για τη Γιουβέντους, για τη Μίλαν, για την Τότεναμ. Ήρθε εδώ, έβγαλε ξυνήλες τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δεν δενότανε με τους αθλητές. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ τον είχε από δίπλα γιατί ήξερε ότι είναι ένας αθλητής πολύ καλών προδιαγραφών. Λοιπόν, και τώρα βλέπω όμως, γιατί πήγα και δύο μέρες στην Ολλανδία και είδα κάποια πράγματα. Α, και πήγες. Μου είπαν και οι δικοί ναι, μου ναι, ναι. Ναι, ότι ο Καντουρί έχει αλλάξει άρδιν. Πρώτα απ' όλα τον είδα χαμογελαστό στην προπόνηση, να δένεται με τα υπόλοιπα παιδιά, να μιλάει, να συζητάει, να κάνει σοβαρή προετοιμασία. Και εύχομαι αυτό το στοίχημα που παίρνει η ομάδα να μας βγει σε καλό. Δηλαδή άμα δεις τον κόκκινο να μιλάει με τον Κανελάκη και να χειροφιλούνται, πάρα πει ότι θα κάνει και καλές εκπομπές. Κοίταξε, τον αθλητή τον ξέρουμε από τα παιχνίδια της Τωρίνο και από τα παιχνίδια της Νάπολη. Εντάξει. Εάν αυτός ο Καντουρί με αυτά τα σωματικά προσόντα του 1,90 είναι ο τέταρτος σε σπριν στον ΠΑΟΚ, έχει υπόψη σου, είναι από τους τέσσερις πιο γρήγορους αθλητές που δεν του φαίνεται στα σπριντ επάνω και στην ταχυδυναμική, το θέμα είναι να μας το δείξει και στο γήπεδο και να βγάλει την νευραλγική θέση του οχταριού που χρειάζεται να είσαι μαραθωνοδρόμος για να το κάνεις. Αν το κάνει ο Καντουρί, καλός. Αλλιώς είναι πρόβλημα αυτό. Θα φανεί, φανεί εξ αρχής στα μάτια του Τρίτον. Τρίτον, για τον Άρη, θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίες οι βραδιές οι γλυκές που ήταν η προηγούμενη φορά που πηγαίνεις να δεις τον Άρη, να τον γουστάρεις και στο τέλος της βραδιάς είσαι δυσαρεστημένος γιατί δεν μπόρεσες σαν Άρης να διασύρεις μια Λεμεσό. Δηλαδή ένα φίδι που το είδες χτυπημένο να μην το σκοτώσεις και είσαι αναγκασμένος τώρα να πας να το σκοτώσεις μέσα στη φωλιά του. Και δεν περιμένει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Παντελίδης έχασε το μάτι στο πρώτο αγώνα γιατί δεν είδα μια οργανωμένη κατάσταση, είδα μόνο ατομικές πρωτοβουλίες. Εγώ, φίλε Κωστή, θα έβαζα τρεις πινελιές. Η πρώτη πινελιά είναι ότι το πιο ποιοτικό, το πιο ταχυδυναμικό και το πιο φορμαρισμένο άτομο αυτή τη στιγμή στον Άρη είναι ο Σούλγκρεν. Άρα λοιπόν αυτόν θα τον βάλω στα χάφε πάνω γιατί έχει και ποιοτικά ανεβάσματα, τρεξίματα και έχει και μια πολύ ωραία σεντρούλα που μπορεί σε κάποια τέτοια φάση ο πλατυπόδας, ο μαύρος να κάνει μια κεφαλιά και να το παστελώσει μέσα. Παρασκευή, πέρα. Παρασκευή σε περιμένω να μου πεις τα υπόλοιπα εδώ. Περίμενα να το τελειώσω ρε Κωστή, ένα δευτερόλεπτο. Ναι, πάμε λίγο γιατί περιμένουμε στις γραμμές. Θα έβαζα το Σάσα, ο οποίος μου έδειξε ότι είναι πάρα πολύ ποιοτικός, έτσι, για 60 λεπτά. Παίξε μου ρε φίλε για 60 λεπτά. Βοήθησε να πούμε και τον Γκόρχουτ, γιατί από εκεί θα με χτυπήσει Λεμεσός. Και μετά θα έβαζα στη θέση του δεκαριού, ας το πούμε, ναι, ή του κρυφού σοπερφόρ, τον Τικινί, ναι, θα φάει όλο το ξύλο, εκεί, ναι, και μετά το 20λεπτό θα τους έκανα εναλλαγή μαζί με τον Μαύρο, μπες εσύ, βγες εσύ, ούτως ώστε να μπερδέψει λίγο και τους
και τους Κύπριους. Αυτά εν ολίγη και εντάχιστα λέω για να μην σε τρώω τις γραμμές και τα υπόλοιπα την Παρασκευή που θα έρθω πιο φορμαρισμένος να πούμε για να τα πούμε. Φύγε! Ωραίος. Καλές πωλήσεις! Καλή συνέχεια. Συμφώνησε σχεδόν σε όλα με αυτά που είπαμε εμείς. Πάμε! Έλα φίλε! Καλησπέρα! Στο αμάξι είσαι κι εσύ, έλα! Άκου να δεις, επειδή και εσύ πεις μπάλα και ο Σιώπης, βλέπετε μπάλα, δεν παίζω ακόμα μπάλα. Παίζει ο Σιώπης, τοπικό. Όχι, βλέπεις λέω μπάλα, ποδόσφαιρο γενικά. Α, ναι. Ανάθλημα. Δεν είδατε κάτι ρε παιδιά όμως. Ναι, 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 τι δεν είδαμε, πες το, πες το. Το τόσο πάνω έχει κάνει την πιο ποιοτική φάση όλο το 90 λεπτού, στο 80, κατεβάζει την μπάλα με το ένα πόδι, αδειάζει τον αμυντικό και εκτελεί σε πρώτο χρόνο. Αυτό ένας που είναι σάπιος όπως λες εσύ, ο τόσο δεν μπορεί να το κάνει. Εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο πάνω στην τρίπλα, δύσκολα βρίσκεις παίκτη που μπορεί να το κάνει. Ναι, αυτό το επειδή έκανε... Επειδή ο Σάββας ο Παντελίδης, άσε να τελειώσω λίγο. Ναι, κάτσε το πει. Επειδή ο Σάββας ο Παντελίδης βλέπει και αυτός πολύ καλά την μπάλα, θέλει να τον φορμάρει, βλέπει... Ναι, αλλά... πλεονεκτήματα έχει σαν ποδοσφαιριστής. Στην πλάτη, στην πλάτη του. Δεν μπορεί να τον φορμάρεις με τον πάγκο. Ναι. Ούτε όμως να ρισκάρεις ένα μάτς. Ναι, κάτσε να ακούσουμε. Επομένως θα πω εγώ, ο Λούκας με ρίσκο στα χαφ με το Ματίγια, στο 10 ο Τόσο, δεξιά ο Ντιγκινή, αριστερά ο Λάσον και κορυφή ο Ιντέγε, Ραπτόπουλε. Ξέρω εγώ με αυτό το... Τον Τόσο ρε φίλε. Τον Τόσο να πω. Δες την φάση που κάνει στο 80. Την είδα, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του Άρη που μπορεί να το κάνει αυτό. Τρίπλα και εκτέλεση σε πρώτο χρόνο. Και τη βγάζει ο τερματόρος εκεί με υπερένταση. Ναι, ναι, το θυμάμαι, στη θύρα 3. Μία φάση. Μία τελευταία παρατήρηση για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Το τεράστιο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, είναι οι άμυνες του μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή, πολύ εύκολα τρώει γκολ. Δηλαδή θα ανέβει ψηλά και θα είναι χαμηλά ευάλωτος, αυτό μου λες. Μέσα στην Τούμπα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Παίζει πολύ ψηλά. Ναι. Τρώει πολύ εύκολα γκολ, ενώ εκτός έδρας δεν παίζει έτσι. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημά του. Σε αντίθεση με τον Άρη, που ούτε καν από τη Σίτη δεν έχει φάει γκολ μέσα στο Χαριλάου. Παίζει πιο σφιχτά. Ο ΠΑΟΚ το πρόβλημά του είναι αυτό. Τρώει για πλάκα γκολ μέσα στην Τούμπα. Αυτά ήθελα να πω, σας αφήνω να ελευθερώσω τις γραμμές. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Πάμε στο Βίλο. Έλα Βίλε. Καλησπέρα μου. Καλώς το. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο φίλος εννοεί Ραπτόπουλε ότι το Γκαμαρά του Ολυμπιακού, το Γκιγέρμε, τη ΣΑΕΚ, το πώς το λένε, τον Πορτογάλο, ναι, τον Γκουρμπέλη, ναι, ο Εσίτη, θα του στηνάζει σαν μύγα από το χέρι του. Πώς κάνεις το χέρι όταν κάθει μύγα, για θυμίσου λίγο, για κάνει λίγο την κίνηση. Αυτό είπες. Όχι, δεν είπα αυτό. Κάτσε. Ότι θα είναι ενοχλητική, αυτό λέω εγώ ρε παιδί μου, ότι ο Εσίτη... Τα χάφτα υπόλοιπα, κάτι κουρμπέλιδες, κάτι τέτοιους, κάτι καμαρά, θα τους κάνεις, θα τους στεινάει σαν μίγα. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Αυτό δεν ναι, είπα τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι. Αυτό δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τους βλέπεις σαν μίγες. Εγώ είπα ο ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ η ομάδα, όχι οι ποδοσφαιριστές. Γιατί για τον Καμαρά, αν άκουσες πιο πριν, είπα ότι είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και ότι αυτός θα παίζει βασικός μόλις είναι έτοιμος. Ναι, και εγώ σου λέω πάλι σε αυτό που είπες εσύ, ότι ο Σίτι θα τους στεινάει σαν μίγες. Συμφωνείς αυτό ή διαφωνείς? Διαφωνώ. Διαφωνείς? Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρει κόντρα ο Καμαρά από τον Εσίτη, αυτό μου λες. Κόντρα. Σαν μονομαχία. Ναι, το κοντράρι ρε παιδί μου. Σαν μονομαχία. Σαν μονομαχία, σαν μονομαχία πιστεύω ότι ο Εσίτη δύσκολα χάνει μονομαχίες ατομικές αυτό σε κόντρα. Αυτό φίλε μου, ότι θα του στεινάει σαν μίγα. Δηλαδή τα τζαρίσματα με το χέρι θα του στέλνει. Αυτό σου εννοώ, δεν σου λέω κάτι άλλο. Αν εννοείς αυτό, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω, Ραπτόπουλε. Μα ο ΠΑΟΚ από τον Εσίτη κινδυνεύει. Ο προπονητής κάνει κατευθείαν τον Μπέλκα δεύτερο σεντερφόρ. Κοίταξε, τι θα πει τον κάνει σεντερφόρ δεύτερο. Του δίνει δηλαδή λίγα μέτρα. Του δίνει και λίγα μέτρα και το βάζει στη θέση του. Δηλαδή άμα χαθεί η μπάλα θα πει τον Μπέλκα, ξέρεις, μάρκαρε χαλαρά ή μη γυρνάς. Μαρκάρει από μόνος του ο Μπέλκα, δεν χρειάζεται. Ας τα ρε, αυτά δεν είναι καινοτομίες. Τι, ο δεν είναι καινοτομίες αυτές. Ο Πάουκ δεν σ' αρέσει. Άλλο μ' αρέσει ο Πάουκ, φυσικά και μ' αρέσει. Τι άρα, μπράβο. Και άλλο ότι έκανε καινοτομία. Δεν είναι καμιά καινοτομία. Ο Μπίσες βάλε εξτρέμ, ο Πέλκας δεκάρι. Και εμένα δεν μ' άρεσε ο Ελκαντουρί, ήταν η θέση που έπαιζε. Η μόνη όμως καινοτομία η οποία κάνει αυτή τη στιγμή ο προπονητής είναι που παίρνει τον Ελκαντουρί και το βάζει οχτάρι και δεν παίζει ένας πολύ καλός χαφ που πήρατε με αυτοάνωσο νόσημα που λέμε ότι αυτός έχει ποιοτικότερο. Δεν ξέρω τα τρεξίματά του βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Πιο ποιοτικός από τον Καντουρί, δεν ξέρω τα τρεξίματά του. Έχει κάνει και άλλο στο σύστημα. Ανεβάζει το αριστερό back, αριστερό extreme και τον πίσω να τον κάνει δεκάρι.
περισσότερους φέτος, για πες μας. Ορίστε. Ποιος προπονητής θα διώξει τους περισσότερους φέτος, για πες μας. Θα διώξει. Ναι. Δηλαδή τι να διώξει. Δηλαδή ας πούμε ξεκινάμε από την τέταρτη αγωνιστική. Ναι. Πάω Κάρης. Ναι. Ποιος φεύγει. Ο Παντελίδης φεύγει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Μετά ποιους άλλους έχουμε, για θυμίσου. Μάρτινς μετά και της ΑΕΚ. Α, τα σέβη μου. Για χαρά. Αυτά τα παίξουμε και στο κουμάρι. Ναι. Τι, ας πω άλλο. Έλα βίλε. Παντελίδης, αν δεν περάσει αύριο, μπορεί να μην προλάβει για την Τούμπα. Απλά για τον Μπίσεσβαρ, είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αναγκαστικά πρέπει να τον βρουν θέση στο αρχικό σχήμα, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν βγαίνει από καμιά ομάδα με τα στοιχεία που έχει. Άμα έχεις και τον Μπίσεσβαρ, έχεις και τον Μπέλκα και έχεις και αργό χαφ. Απλά αυτοί που είναι στα χαφ πρέπει να κάνουν λίγα παραπάνω χιλιόμετρα. Τι θα κάνουν παραπάνω χιλιόμετρα, να τα ξετινάξεις τα χαφ. Έλα φίλε. Έλα ρακλάκι μου. Νάτος, νάτος. Τι έγινε. Και σε 31 Ιουλίου και ακόμα να πούμε ο Σγουρής δεν δίνει το άφημί της Τρίγλιας. Καλά τώρα, καλά. Λέω ρε φίλε, καταρχήν καλησπέρα και στο φιλοξενούμενο σου. Έτσι. Φίλε, ακούω τώρα έτσι ωραία ανάλυση ποδοσφαιρική και για ποια ομάδα μόνο δεν γίνεται τίποτα ρε φίλε. Για πες μου ρε φίλε. Για τον Ηρακλή. Μπράβο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Πριν 20 μέρες στο site του Metro Sport να πούμε, έλεγε από το Βόλο λέει μέχρι την Άνω Γκαμήλα. Για αφημί. Για αφημί, ναι. Ναι, Άνω Γκαμήλα ρε φίλε. Δηλαδή τι ξεφτιλίκι μπορεί να είναι άλλο να πούμε. Τώρα με λες εσύ για την Τρίγλια. Ποια Τρίγλια να πούμε. Είναι το πιο... Το πιο προσιτό. Το πιο προσιτό σενάριο είναι να πάρει... Μας κάνει πάρα πολύ κοντά. Γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, πώς γίνεται ρε φίλε αυτοί εκεί πέρα που κάνουν τους αυτόνομους να λένε τη Λίγκα Κοπρολίγκα και προχθές βγάλανε μια ανακοίνωση όταν δεν δεχτήκαν την αίτηση του Εραστέχνη Ηρακλή και κράζουν τώρα την ΕΠΟ. Είναι συνδυασμός αυτός εδώ πέρα ρε φίλε. Δηλαδή να κράζεις από τη μια την ΕΠΟ και την άλλη. Μπράβο. Ναι. Να λες Κοπρολίγκα, τη ναι. Λίγκα ναι. Και από την άλλη να λες θέλω να παίξω στη Λίγκα. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο και καλά αυτόνομος σύνδεσμος. Λοιπόν, όσοι έχουν χτυπήσει Ηρακλειδής, λοιπόν και είναι αυτοί είναι 8 άτομα, 10 άτομα, δεν θα λείψουν από την Ηρακλή σε κανέναν. Καλό είναι να σηκωθούν να φύγουν, να πάνε στα σπίτια τους, δεν εκπροσωπούν κανέναν εκτός από τον εαυτό τους, δεν μπορούν να ασχοληθούν και να λένε για οτιδήποτε που να αφορούν τον κόσμο του Ηρακλή, παρά μόνο τον εαυτό τους 10 άτομα. Λες ότι αυτοί τραβάν τον Ηρακλή πίσω. Φίλε 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοπανίσει κόσμο τον Ηρακλή. Κόσμο του Ηρακλή δεν αξίζουν να είναι όχι στο γήπεδο. Ούτε στις προβολείς δεν μπορούν να είναι φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν και να μην, να μην τους βλέπει κανένας ρε φίλε. Δηλαδή θες να πεις ότι αυτοί δεν βάζουν λεφτά στον Ηρακλή επειδή φοβούνται τη θύρα 10. Αυτό λες. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται να πούμε, δηλαδή και κάποιες ενέργειες που πάνε να γίνουν, δηλαδή ακόμη και ο Ρέμος να θέλει να βοηθήσει, αν δεν εξαφανιστούν αυτοί οι τύποι, δεν θα βάλουν φράγκο. Και να σου πω και κάτι άλλο, οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς, αυτό θα πω και στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, λοιπόν, δεν έχουμε καμιά σχέση με το πανό που σηκώσανε, δεν έχουμε καμιά σχέση με την ιστορία αυτή του Νάσου που έφυγε το παιδί όπως έφυγε, λοιπόν, δεν μας εκπροσωπούνε. Τελειώσαμε, δεν τους γουστάρουμε, δεν τους γουστάρει κανείς. Αδικιά σου. Bye. Καλή συνέχεια. Πώς τα βλέπεις αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένας υγιής οπαδός. Επόμενη γραμμή. Έλα, Αντώβουλε. Οχ, τι είναι αυτός τώρα. Τι κάνουμε. Πού είσαι. Από τούνελ μας μιλάς. Πού είσαι. Από τούνελ, ναι. Ναι. Κάτσε εγώ έξω. Βγες έξω. Έλα. Έλα, αγόρι. Έλα. Σιώπη, τι είναι τώρα, καλά. Καλά. Αλλά εγώ εσύ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Φράς τω Θεώ, λέγε τι κάνεις, λέγε. Καταρχήν, θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρασε, γιατί άμα δεν περνούσε, θα έπαιρνε παιχταράδες. Α, το πας εκεί. Γιατί θα χρειάζεται την κρίνια οι Ολυμπιακοί, δεν κάνουν μεταγραφές, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει ο άλλος. Και όταν κάθε μάτς που κάνουν... Άρα θα κοιμηθούν αυτό λες. Άκου, κάθε φορά που κερδίζουν, ομαδάρα, κάθε φορά που κάνουν... Πέφτει ξύλο. Δεν κάνει αυτός, δεν κάνει εκείνος, δεν κάνει ο άλλος. Έτσι έχουν μάθει οι Ολυμπιακοί. Και ούτε ξέρουν να χάνουν οι Ολυμπιακοί. Ο ΠΑΟΚ ξέρει να χάνει, κύριε Ραπτόπουλε. Βέβαια, το βλέπω στην Τούπα κάθε φορά. Μόνο η αδικία μας έχει
πώς το λένε, μας έχει ρημάξει και κάνουμε τότε επεισόδια. Άμα δεν μας οδηγεί ο διευθυντής δεν κάνουμε τίποτα, δεν είμαστε καλά παιδιά. Καλοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, ήσυχοι. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να κάνει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε γήπεδο και να πάρει και τον Double, γιατί το αξίζει και θα είναι η καλύτερη ομάδα και του Καστοριανού να το πω, επειδή μας είχε πει ότι ο Ιάκ και ο Άρης θα τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ, το βάζω ό,τι θέλει στοίχημα. Γιατί ανασένεις βαριά? Έχουμε κάνει δύο πακέτα σήμερα. Έχω κάνει ένα σήμερα και είμαι λίγο... πώς το λένε... Κάθε πότε κάνεις ένεση? Κάθε τρεις ομάδες. Και τι είσαι, ανεκάνε, βάζει παλμούς? Δεν ξέρω, εντάξει, έπιε και ένα καφέ τώρα. Μαζί με την ένεση καφέ. Δεν κάνει να πίνεις καφέδες, ρε. Καφέ είναι, πίνω... Εγώ δεν πίνω καφέ, γιατί και εγώ έχω θέμα να πούμε. Έχω πρόβλημα, πώς θα γίνει, δεν κάνει. Ένα τελευταίο να πω να κλείσω. Ναι. Κάποιος κύριος συνθέτης... Συνθέτης. ...πήρε τα στοιχεία του στη γραμματεία, ναι. Να τον πάρω. Αλλά πήρα πριν στη γραμματεία και το τηλέφωνο που μου δώσανε δεν ισχύει. Δεν ξέρω, κοίταξε το λίγο αυτό που λέω. Και στείλτε μου σε μήνυμα αν μπορείς. Αν πάνε τη Ελίδα Μπουλιώνη, πώς τη λένε. Και όχι Μπουλιώνη. Εντάξει, έγινε. Άμα θες στο Messenger. Εντάξει. Αυτό μας δώσανε, με λέει η Λίλα. Τώρα με στέλνει μήνυμα η Λίλα. Αυτό λέει μας δώσανε. Δεν μπορεί να το έγραψα κι εγώ λάθος. Να ξαναπάρω στη γραμματεία. Και εσύ κάνεις πρώτα την ένεση και μετά ασχολείσαι με αυτά. Πριν την ένεση τα κάνεις. Γύρισα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ξαναπάρ την Λίλα. Πάρε. Έγινε, εντάξει, άντε, καλή συνέχεια. Συνηθισμένη η Λίλα. Έλα, κλείσε επόμενη γραμμή. Πώς το βλέπεις? Τη ζωή του κάνει. Κοίτα τη ζέστη, πάντα τον τρελό. Για εμάς όλους μας δημιουργεί. Το κρύο είναι. Την αράζει στο μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα. Α, μα τη θάλασσα. Μάλιστα. Μια χαρά για τον Άλεκο. Εντάξει. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ είμαι έτσι. Μάλιστα. Ναι. Αν επιτρέπετε μια ανάλυση για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ πέρσι και φέτος. Ναι. Διαφορές και ομοιότητες. Μάλιστα. Καταρχάς βλέπω ότι οι δύο προπονητές, Λουτσέσκου και Φερέρα, ατομικά τον κάθε παίχτη περίπου τον διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή. Δεν έχουν κάνει διαφορές στον τρόπο που διαχειρίζονται ατομικά τον κάθε παίχτη. Θα πάμε σιγά σιγά. Mm. Εκεί που υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι στον τρόπο που παίζει όλη η ομάδα. Δηλαδή. Ενώ ο Λουτσέσκου έπαιζε ήθελε το σεταρισμένο παιχνίδι, στο αφού βοηθούσε πολύ η θέση του Μαωρίτσιου και έτσι το γούσταρε το παιχνίδι του Λουτσέσκου και ο Σάχοφ. Ναι. Πολλές πασούλες και αργό παιχνίδι. Τακ, 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 μέχρι να φτάσει εκεί που πρέπει μπάλα. Με μικρές πάσεις, ναι, ναι, ναι. Ο Φερέιρα δεν επιτρέπει αυτό το πράγμα ότι κατά διάνοια θέλει μπάλα με τρόπο στο πόδι να φεύγει στο 14ο. Θέλει τη γρήγορη πάσα περισσότερο. Ναι, ναι, ωραία. Κατά τα άλλα, αυτοί που νομίζουν ότι ο Καντουρί του βρήκε τη σωστή θέση ο Φερέιρα και την ενώχει τη λάθος θέση με τον Λουτσέσκου. Με τον Λουτσέσκου, ναι. Θα πέσουν πάλι γιατί δεν παρατηρούν, γιατί τους εύκολα συμπέρασματα μόνο βγάζουν. Θα πέσουν πάλι από τον ουρανό, θα δουν τον μόλις επιστρέψει ο Μαωρίτσιο, τον Καντούρι πάλι στο άκρο. Τον άλλο με δηλαδή, πώς το λένε το παιδί με την... Αγκούστο. Τον Αγκούστο. Θα δούμε για τον Αγκούστο. Δεν τον βρήκε καινούργιο ρόλο τον Ελκαντούρι. Θα δούμε τον Καντούρι στο άκρο, όπως βλέπουν και τον Μπίσεσβαρ στο άκρο. Αυτοί παίζουν σαν ψευτό εξτρέμ. Ναι, αλλά ο Μπίσεσβαρ επειδή έχει ποιότητα. Έχει άλλα στοιχεία. Ο Μπίσεσβαρ και άλλο Ελκαντουρί. Κατάλαβες. Και ο άλλος έχει ποιότητα με άλλα στοιχεία. Ακούστε ακριβώς τι παιχνίδι κάνουν και οι δύο. Με ποιο τρόπο το διαχειρίζονται. Βάζουν στα άκρα τον Μπίσεσβαρ και τον. Όταν βέβαια έχουν. Και τον Καντουρί. Όταν βέβαια έχει Μαουρίτσιο βάζει τον Καντουρί. Και αν δεν έχει Μαουρίτσιο βάζει τον Καντουρί στο κέντρο. Ωραία. Ανεβαίνουν τα μπακ τα οποία είναι πολύ ποιοτικά όταν έχουμε Βιερίνια, Μάτος κτλ. Και κατευθείαν το ψευτο εξτρέμ που είναι ψευτο εξτρέμ. Κυρίως ο Καντουρί και ο Μπίσεσβαρ συγκλίνουν προς το κέντρο και αποκτάει η ομάδα υπεραριθμία εκεί. Ναι. Το πρόβλημα τώρα ποια είναι η δουλειά του Εσίτη. Το Εσίτη κάνει τρομακτικές δουλειές. Προσέξατε κάτι. Ότι στο στημένο ο τελευταίος παίκτης ποιος συνήθως είναι αυτός που δεν πάει να πάρει να μπει μέσα. Ποιος συνήθως είναι ο Κοντός. Δεν έτσι. Έτσι. Είδατε όμως το Εσίτη ήταν ο παίκτης που έμεινε πίσω. Το Γαϊδούρι. Ο Εσίτη δεν μπορεί να πάρει πολλά μέτρα. Για τον Εσίτη θα δούμε. Τον είδαμε ένα φιλικό μόνο. Σίγουρα όμως είναι καλύτερος με τον όγκο του στην περιοχή της αντίπαλης ομάδος και να πάρει κάποια ψευτοκεφαλιά. Φρε, το θέμα τι κόβει. Εσύ τώρα αυτό τώρα που με λες είναι το επιθετικό κομμάτι. Τον Εσίτη ακόμα δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Πρέπει να το δούμε. Στο αμυντικό θα σε πω. Περίμενε. Ή προσέξατε ότι ο Εσίτη δεν πήγε καθόλου στην επίθεση. Γιατί τον προτίμησε να τον καθίσει στην άμυνα. Τι κάνει λοιπόν ακριβώς ο Φερέιρα. Το Γιαννούλη, ο Γιαννούλης και ο Πέλκας είναι οι δύο παίκτες που θα ποντάρει περισσότερο από αυτούς που δεν περιμέναμε. Γιατί το Γιαννούλη δεν τον προορίζει για αριστερό μπακ να μείνεται. Είναι κυρίως full back, κυρίως για επιθετικά καθήκοντα. Και πού ποντάρει. Είναι πολύ καλός ο Γιαννούλης μπροστά, πάρα πολύ καλός.
όταν καμιά φορά τύχει και βρεθεί στη θέση του, θα μαρκάρει κιόλας που δεν ξέρει να μαρκάρει κιόλας. Φύγε, φύγε, δεν είναι αυτό, προσέγγισε αριστερού μπακ. Διαφώνω, δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο γιατί περιμένουμε, έχουμε γραμμές. Ο μπακ είναι μπακ και βγαίνει. Ο εξτρέμ είναι βγαίνει και γυρίζει. Μπακ δεν είναι τώρα ο Γιαννούλης. Άμα το Γιαννούλη το πιστεύανε, θα τον είχαν εκεί, θα περιμένανε σε ένα μήνα, ενάμιση να έρθει και ο Βιερίνια και θα ήταν διάδα. Δεν πιστεύουν το Γιαννούλη. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ε? Ναι, 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 συμφωνώ. Ε, καλός ή κακός θα το δείξει η ιστορία. Πάμε, 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 πάμε στους φίλους, πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Φύγε επόμενος. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Κωστή, θέλω να πω κάτι για το Φερέιρα, αλλά πριν θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας, δηλαδή θέλω. Είδα, δεν είδα το παιχνίδι χθες του Ολυμπιακού, αλλά είδα 3-4 φορές τα γκολ. Ναι. Και μου φανήκανε ναι. αστεία. Εντάξει. Εντάξει, τα δύο γκολ ήταν του τερματοφύλακα. Το ένα ήταν το center back που πήγε εκεί, δεν πήγε πάνω στο Γιγέρ με παίξα. Το πρώτο που ήταν το πιο καθοριστικό. Ναι. Δηλαδή, ούτε δυνατό ήταν. Δίπλα από το τερματοφύλακα πέρασε. Το πρώτο δεν πέρασε δίπλα από το τερματοφύλακα. Εξουδετερώθηκε και ο τερματοφύλακας ή έπρεπε να κάνει έξοδο. Γιατί εκεί που πήγε η μπάλα με τα φάλτσα που πήγε η μπάλα, τα φάλτσα που πήρε η μπάλα ήταν προς τα μέσα. Και δεν ήταν πολύ. Ήταν μισό μέτρο από τη μικρή περιοχή. Ήταν... Και ο τερματοφύλακας, και εκείνο του τερματοφύλακα τον γκολ. Δηλαδή, τρία του τερματοφύλακα. Το πρώτο, η έξοδος πρέπει να γίνει από τον τερματοφύλακα. Είναι στο κέντρο της εστίας και λίγο μισό μέτρο έξω από την περιοχή με φάλτσα, τα οποία πάνε προς τα μέσα και όχι προς τα έξω. Άρα είναι θέμα τερματοφύλακα και το πρώτο γκολ. Είναι τα τρία είναι θέμα τερματοφύλακα και το άλλο είναι. Τον έχασε στο μάνο του μάνο, στο μαρκάρισμα. Το πρώτο γκολ δεν είναι. Που ο παίκτης του Ολυμπιακού βγαίνει από τα αριστερά, κάνει μια προσποίηση. Το και... πρώτο γκολ είναι το κόρνερ, φίλε. Από το κόρνερ, τα φάλτσα δεύτερο. Που δίνει η μπάλα είναι προς τα μέσα. Επειδή η μπάλα δεν πηγαίνει πρώτο ή δεύτερο δοκάρι με ταχύτητα μεγάλη. Πηγαίνει μισό μέτρο έξω από την περιοχή και εκεί ο τερματοφύλακας βγαίνει με γροθιά και τη διώχνει. Ο καλός ο τερματοφύλακας. Το ένα χτύπησε στο χέρι του αμυντικού και μπήκε μέσα. Δεν έχει τέτοια γκολ να βάλει ο Ολυμπιακός σε μεγάλα παιχνίδια. Δεν. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Θέλω να πω για το Φερέιρα. Καταρχήν αυτός ο προπονητής, με όλα όσα έχω διαβάσει για την πορεία του και το τι έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα και από ό,τι διαβάζουμε κυρίως από εσάς και ακούμε κτλ. Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας προπονητής που θέλει να διδάξει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό που λέμε δεν βλέπουμε στην Ελλάδα μπάλα, δεν βλέπουμε. Αυτός ο προπονητής θέλει να παίξει η ομάδα του σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με άλλα λόγια για να το τελειώσουμε, η ξυνήλα που βγάλατε πέρσι παοξίδες στον Νταμπλ είναι ότι είδατε ένα άθλιο ποδόσφαιρο από τον προπονητή σας. Αυτό μου λέτε σιγά σιγά τα ψελίζετε, εγώ τα έλεγα πέρσι. Εντάξει. Προς το παρόν. Ναι. Το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχουμε δει ναι. είναι το περσινό. Μέχρι να δούμε το φετινό. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε θα διάλυ. Δούμε και θα κρίνουμε. Λοιπόν, Πετκανίτσας, κολλητός, φίλος, εκπληκτικός στη δουλειά του. Χάνεις κλειδιά αυτοκινήτου. Μένεις έξω από το σπίτι σου. Θες να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Θες να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο που έβαλε η γυναίκα σου τα λεφτά μέσα και στα έχει κλειδώσει. Πετκανίτσας. Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρ γωνία με τηλέφωνο το 85-27-27. Ό,τι κλειδί θες το φτιάχνει. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου, immobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και όταν αυτά έχουν χαθεί. Στο 85-27-27. Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρ γωνία. Κατεβαίνοντας αριστερά, ανεβαίνοντας δεξιά. Πάμε κόσμο. Έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Κάνε αγάβρο. Να διθυραμβήσει. Μην τους κουνάτε, Κωστή. Μην τους κουνάτε, αφήστε τους. Μια χαρά ομάδα έχουν, πρωτάθλημα παίρνουν. Αφήστε τους μια χαρά, μην τους ξυπνάτε. Στις μύτες. Μια χαρά ομάδα έχουν. Για πάνε για πρωτάθλημα δεν χρειάζεται τίποτα ο Γαύρος. Μια χαρά είναι. Α, έτσι. Τι, αλλιώς. Ο Χρήστος είμαι από Μηχανιώνα. Τι λέει. Λοιπόν, κάτι που λέγατε προηγουμένως, τι καινοτομία έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος και λίγο στην ενδεκάδα. Η μόνη καινοτομία φέτος, αδερφέ, είναι ότι έδιωξε το Λουτσέσκου και πήρε προπονητή. Κάτσε, κανονικό ρε, προπονητή. Περίμενε, πέρσι δεν μου τα έλεγα. Φερέιρα να πάει καλά. Περίμενε. Πέρσι με βρίζατε. Καταρχήν δεν έχουμε δει Φερέιρα σε επίσημα μάτς. Πρώτα, δεν ξέρω. Δεύτερον, δεν μπορείς να πεις κάτι για έναν προπονητή ο οποίος σε πήρε τον double. Εγώ μπορώ.
Πες μου κάτι και δεν τα έλεγε στον Κουλιανό πέρσι. Εγώ δεν τα έλεγα. Εγώ σε σένα δεν τα έλεγα. Στη Μαρμίτα, ρε, δεν τα έλεγα. Εγώ, ο Χρήστος είμαι σου λέω από τη Μηχανιώνα. Μην τα λες σε μένα. Ναι, ρε, κατάλαβα. Εγώ στα μπάνια άνοιγα να πούμε όταν έφυγε ο τέτοιος. Και εδώ με κράζανε. Ναι. Μην τα λες σε μένα. Άσε, πέσα στους άλλους. Εσύ τα έλεγες. Κάτι δεν είδες από τον τέτοιον. Ακόμα και στο τελικό, εκείνη την ψόφια την άγκρεση, η οποία τη φοβήθηκε και έβαλε Κάνιας. Δεν έβαλε Ολιβέιρα. Ο άνθρωπος ήταν χέστης. Καλά έκανε, καλά έκανε. Καλά έκανε, καλά έκανε γιατί αυτά, πήρε το αποτέλεσμα. Αυτά που μένουν είναι τα αποτελέσματα και οι τίτλοι. Ναι, προς το παρόν δεν έκανε κάτι. Τώρα πήρε προπονητή κανονικό. Πρέπει να το δούμε. Να το δούμε. Θα μπορεί το δούμε να μην φτιάξει, αλλά ο Λουτσέσκου για μένα δεν έκανε. Ποιος προπονητής, ένας ψυχολόγος ήταν και τους είχε λίγο εκεί πέρα λίγο δεμένους και μπράβο τους αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Και εκτός αυτού μην ξεχνάς ότι άδειασε και λίγο το αποδυτήριο από τη Λέρα εκεί μέσα. Κάτι Κωνσταντινίδηδες, κάτι τέτοιο. Τώρα τους λες Λέρα. Εσύ, Κωστή, όταν έλεγα τον Κουλιανό, τι δουλειά κάνει ο Κωνσταντινίδης, γενικός αρχηγός. Καλά, κοίταξε όταν είναι στον ΠΑΟΚ και προχτές σου είπα. Έχω κι άλλον που δεν θέλω να τον πω γιατί είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ. Κάποιε, η μαγκιά να τον πεις. Δεν θέλουμε να τον πεις. Άμα φύγει και μετά δεν έχει. Τα λέει, τα λέει. Τον αέρα δεν θα το πω. Άμα φύγει και μετά. Προσωπικό θα σου το πω. Α, καλά. Τι καλά. Θα έρθει για καφέ και θα μας τα πει. Θα έρθω μόνο ο Ραπτόπουλος. Θα έρθω, αδερφέ, θα έρθω, θα σας δω. Θα τα πούμε για. Να τα πούμε από κοντά, καλή συνέχεια. Έλα, φίλε. Έλα, ντεψίζει. Ντεψίζει. Ναι, ρε. Καλησπέρα. Έλα. Άμα είσαι ηθοποιός, θα σου να ο Κώστας ο Βουτσάς, να πούμε. Ταιριάζεται και ο σωματότυπο, είστε... Όταν ήταν άρρωστος... Όχι, 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 σωματότυπο δεν μοιάζει. Ήταν γυμνασμένος ο Βουτσάς, ρε, δεν ήταν. Ήτανε πολίστας, να πούμε. Όχι, ρε, στίβο έκανε. Στίβο, αλλά ήταν γυμνασμένος, να πούμε. Ναι, ήταν λίγο που έλεγε ο Βοσκόπουλος, είναι ο δυνατός της παρέας, να πούμε. Φοβόμαστε, να πούμε. Ναι. Ο Βοσκόπουλος, ναι. Ενώ ο φίλος, ας πούμε, ο Κόκκινος, επειδή λέει τα μαργαριτάρια, ρε παιδί μου, θα ήταν ο Αλέξης του Τζανετάκου να πούμε. Παίξαν πολλές ταινίες με το Βουτσάς του Τζανετάκου να πούμε. Βουτσάς, ναι, παίξαν. Έλεγε το μαργαριτάρι του Τζανετάκου στον κυνηγούς ο Βουτσάς μου, παπώσει να πούμε, τέλος πάντων. Τι πλάκα είχαν, ωραία ήταν, ρε, ωραία ήταν. Ναι. Για λέγε. Εγώ ήθελα να πω αυτό που πιστεύω ότι μόνο Άρης και Ολυμπιακός μπορούν να δώσουν πόντους στην Ελλάδα. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός, ε! Ναι, ναι, να πάρει πόντους η Ελλάδα να προχωρήσει. Ναι. Τώρα ο συμπολίτης μου θα γράψει ιστορία, πιστεύω. Ναι. Γιατί θα δανειστώσουμε την ατάκα που έχει πει ένας κοινός φίλος, αλλά δεν θέλω να πω ποιος είναι. Αυτοτρολάρεται, αν θέλει μπορεί να στο πει ο ίδιος. Λέει, θα είμαστε, λέει, οι πρώτοι πρωταθλητές Ελλάδος, οι οποίοι λέει, δεν θα παίξουμε στο Champions League, αλλά θα παίξουμε στο Europa League, ας πούμε. Θα γράψουμε ιστορία. Δηλαδή, ακόμα και η Άκη Χάρτιν, λέει, έπαιξε στο Champions League, άσχετα που δεν πήρε πόντο. Εμείς λέει θα είμαστε πάλι στο Europa να πούμε. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η πλάκη της ποια θα είναι. Ο δευτεραθλητής Ολυμπιακός θα παίζει στο Champions League και ο αίτητος ας πούμε πρωταθλητής και τα πλούχος θα παίζει στο Europa League. Εκεί θα είναι το γέλιο ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, σε κοροϊδεύει. Σε κοροϊδεύει. Η βαθμή του Άρη τελευταία 8 χρόνια δεν ξέρω που είναι. Να μας τα... θα το ψάξουμε λίγο τελευταία. Ευχαριστούμε πάντως τον κύριο Σαββίδη ρε παιδί μου που θα δείξει το ελεύθερο ανοιχτό κανάλι, το open το παιχνίδι. Οπότε ρε παιδί μου θα μπορούμε να πανηγυρίσουμε τα γκολ του Έντα χωρίς να φοβόμαστε ότι θα έχουμε την τύχη του Νότι να πούμε, χωρίς να φοβόμαστε να μας την πέσει κανείς, να γουστάρουμε με τον Άγιαξ ας πούμε. Θα το δούμε. Ευτυχώς που υπάρχει ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και παίζει με καμιά μεγάλη ομάδα. Στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω φέτος ευτυχώς που υπάρχει ο Άρης και ο Ολυμπιακός και θα φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα. Ο Άρης πιστεύω θα προκριθεί είτε με. Περίμενε, γιατί ένα-ένα. Ο Άρης έχει κι άλλο μας μετά. Δεν περνάει τη Λέμεσο και μπαίνει ο Μήλος. Ναι, θα παίξει με τη Μόλτε. Εντάξει, περίμενε. Θα παίξει. Δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Πάντως, παιδιά, αυτός ο Εσίτε με θυμίζει ρε παιδί μου κάτι παλιούς μπράβους που είχαν στα μαγαζιά τους κάποτε ο Λάκης ο Ραπτάκης και ο Σάκης ο Τυράκης, κάτι πορτιέριδες ας πούμε. Ο Σάκης ο Τυράκης, μπράβο. Ναι, ο Σάκης ο Τυράκης και ο Λάκης ο Ραπτάκης είχαν κάτι φυρία να πούμε στην πόρτα. Έτσι αυτό που θυμίζει ο Εσίτε, ρε φίλε. Όπου να βούμε. Πού το θυμήθηκε στο Σωτηράκη, τώρα είναι σώζει ζωές. Μένει πάνω, μια χαρά είναι. Ναι. Φυσικά, καλή να βούμε. Εντάξει, ναι. Δίπλα στο Βενιζέλο να μου μένει. Γιατί να μην, το παιδί τα έφαγε τα λεφτά, μια τα κράτησε. Τι ήτανε, κορόιδο ήτανε. Μια χαρά. Πάντως να ξέρεις φέτος ότι ο θρύλος θα πάρει το πρωτάθλημα να πούμε. Όχι. Πολύ καλές σχέσεις έχει. Έχεις ο, από ό,τι κατάλαβα ο φίλος είναι είσαι αριανός φίλος, δεν είναι. Ήτανε κάποτε Ολυμπιακός και το έχει παραδεχτεί. Αριανός δεν είσαι φίλε. Είμαι αριανός φίλε. Πολύ αβάντα τον Ολυμπιακό κάνεις. Τον Ολυμπιακό γιατί κάνεις πολύ αβάντα. Από το 2008 όταν πετυχαίνω τον Ξανθό. Έτσι όταν έκανες βόλους στη Τσιμισκή και του λέω Ξανθέ θα κάνεις κάτι να πάρεις το κύπελλο. Και λέει φίλε σε αυτό το μάτς
Η καρδιά μου είναι μοιρασμένη. Ας το άσπεξε ο Άρης καλύτερα και στο πάρει. Και λέω ξαφνικά δηλαδή πιο έξυπνο είναι που είναι και Άρης και Ολυμπιακός. Να, ο Κώστας τα ξέρει αυτά. Μικρός διάβαζε το φως να πούμε. Βέβαια. Έμα τι. Βέβαια. Όπως και ο Δήμαρχος ήταν και ο Ολυμπιακός Γιάννης. Και πολλοί παοξίδες παραδέχονται ότι είναι και Παναθηναϊκοί. Έτσι, παλιοί παοξίδες ο Σιρήγος κλπ. Γιατί ο Καλαματιανός ήταν Παναθηναϊκός. Έκανε το παοξί και ξεπούλησε. Και καλά εξηγήθηκε να μου ήταν έξυπνος ο Κοντός. Άρα εσείς πήρατε από τη μια μεριά το λιμάνι και άλλοι. Εμείς είμαστε Άρης και Ολυμπιακός. Τι καρφιά, τι βέλη μέσα στο καλοκαίρι. Καλή αβάντα Γιάννων. Έγινε ρε φίλε. Ναι. Καλή συνέχεια. Έτσι. Πάμε ρε φίλε. Μην καλούν άλλο οι φίλοι, γιατί οι γραμμές είναι γεμάτες. Ας μην καλούν άλλο. Έλα φίλε. Ακούς. Όχι, ας καλούνε. Καλησπέρα. Έλα. Τέσσερα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Τέσσερα πράγματα γρήγορα θα σε πω και σχολίασε τα μόλις κλείσω. Πες τα. Ένα. Τώρα έγινε χωριό η Πλιζέν, ενώ η Έστερσουντ, η Βίντι, η Μπάτε δεν ήτανε. Δεύτερον. Θέλω να με σχολιάσει την αεροπορία του Ολυμπιακού, στα στημένα και επιθετικά και αμυντικά. Τρίτον, ακούς? Σημειώνω ρε, να μην τα ξεχάσω, λέγε. Θέλω να με πεις από ποιον θα φάμε γκολ στην Ελλάδα. Ποιος? Ο Ολυμπιακός, με αυτή την άμυνα. Έχεις πολύ καλά center back. Αυτό... Και τέταρτον, ναι. Τα γκολ τα δικά μας όλα είναι τσαπατσούλικα και από λάθος των αντιπάλων, ενώ όταν τα βάζουν οι άλλοι είναι από μαζικές ενέργειες. Περιμένω να σχολιάσεις. Πάμε, κλείσε, από το τελευταίο. Λέγε. Στην αεροπορία, στα, γενικά ο Ολυμπιακός αστημένα είναι πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό και πέτυχε δύο γκολ από στημένα. Ναι. Καθαρά. Και τώρα πίσω... τα υπόλοιπα είναι τύχη, τι να κάνουμε. Εντάξει, ήταν τυχερό γκολ. Η κόντρα που μπαίνει είναι τυχερό. Χωριό η Πλιζέν, ενώ εσύ αυτός που έπαιξες τι ήταν, λέει. Η Πλιζέν, δεν είπαμε, εγώ δεν είπα ότι είναι χωριό. Ναι. Απλά δεν εμφανίστηκε όπως ναι. Εμφανίστηκε στο πρώτο μάτς. Όχι, εσύ που έπαιξες, με τι έπαιξες εσύ, αυτό λέει. Εγώ παίζω με τον Άγιαξ αυτή τη στιγμή. Για τα φιλικά σε λέει ο Γαύρος. Ποια φέρκα, δεν είπε με τα φιλικά, είπε με την Ευρώπη. Έστερ στον τύπη που αποκλείστηκε από την Έστερ σου. Ναι. Ναι. Δεν ήταν καλό ο Πάο και αποκλείστηκε από ένα χωριό. Ναι. Δεν είπε κανείς αντίθετο. Όλος ο κόσμος έχει βγει και έχει κράξει. Όπου τους είπε ότι είναι σαν τις μύγες που κάθονται στο φαΐ σου. Δεν είπε αυτό. Εσύ είπε. Εγώ είπα θα τον δούμε στο πρωτάθλημα. Ναι. Επειδή κέρδισε την Πλιζέν, εγώ χαίρομαι σου. Είπα, ξέρω, τον είπε μύγα τον βλέπει. Γι' αυτό θύχτηκε ο άλλο. Τον είπε μύγα. Ναι, γιατί μπροστά τι κάνει. Για την άμυνα ανέφερε. Ποιον μπορώ να φάω γκολ. Ναι. Από τον Νάκπον, το Ζαμπά, Μπίσεσβαρ, Πέλκα. Μάλιστα. Σ' απάντησε φίλε, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Λέρε Μουρδής. Να το. Καλός άνθρωπος. Δεν μου λες φίλε, τι είπες πάω του Άγιαξ στο Open. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Το πρώτο μάτς είναι, το δείχνει το Open και τον επαναληπτικό το δείχνει η Κοσμοτέ TV. Ναι. Α, μόνο το φιλέτο μάτς δηλαδή πήρε το Open. Το άλλο πρέπει να ψαχτούμε να βρούμε πρώτο. Τι φιλέτο μάτς, δεν κατάλαβα. Το πάω του Άγιαξ είναι φιλέτο μάτς, ρε. Τι φιλέτο είναι. Θα πας να δώσεις 3 ευρώ να το δεις έξω. Μάλιστα. 100 ευρώ να βάλω στον άσο του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Όχι. Όχι. Βάλε το χ. 100 ευρώ. Γιατί είναι δύσκολο μας. Τι λες ρε φίλε. 3 Άγιαξ θέλω φίλος. Οι Ολλανδέζοι δεν θα περάσουν καλά. Καλά. Δεν θα περάσουν καθόλου καλά οι Ολλανδέζοι. Εκτός από Τσίπουρο πήρες και ναρκωτικά. Εντάξει. Όχι ρε, δεν πίνω τίποτα, μια χαρά είναι. Δεν σε βλέπω να πίνεις normal πράγματα. Ποιες Ολλανδές, εντάξει, ανταγωνιστικός θα είσαι. Εγώ δεν σε βλέπω να παθαίνεις ενήλες και τέτοια. Δεν θα σε περάσει εύκολα. Και να σε περάσει δηλαδή πέρα από την πλάκα, δεν θα σε περάσει εύκολα. Στον γκολ θα κρυθεί. Εγώ δεν πιστεύω στα χάψου για άλλο ένα χρόνο. Καντουρί, Πέλκας και ο Μαύρος. Και αυτό το μάτς. Εκεί που ο Άγιαξ είναι πάρα πολύ καλός, σαν τίτλο. Αυτοί οι τρεις. Δεν είναι ότι καλύτερο μπορείς να έχεις την τριάδα σου στα χαφ και μην μου πεις ότι ο Πέλκας είναι δεύτερο φόρ και θα παίξετε εσείς με δύο χαφ και άλλοι με τρεις. Θα γελάσουν και τα τσιμέντα της τούμπας. Μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε, μας ακούν και σοβαροί άνθρωποι δηλαδή, ναι. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πιστέψτε το όλοι. Θα κερδίσει τον Άγιαξ. Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί μέσα, αλλά εδώ δεν παίρναν καλά οι Ολλανδέζοι. Οι Ολλανδέζοι. Εντάξει. Τώρα δυο τσιπουράκια τα ήπιο κερατάς. Τα ήπιο. Λίγο παραπάνω πρέπει να πω. Έλα μεγάλε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου παιδιά. Γεια σου φίλε. Τι κάνετε. Υπομονή να έρθει ο Σεπτέμβρης. Το ίδιο όλοι. Έτσι. Κωστή, ναι. Επειδή βλέπεις ποδόσφαιρο και όχι μπάλα. Εκτές ο Σεμέδο στο δημιουργικό κομμάτι πόσα λάθη έκανε. Ο Σεμέδο είναι ο μαύρος ο center back. Δεν είναι για να δημιουργεί. Δεν είναι για να κατεβάζει μπάλα. Άμα τον πιέσεις θα σου κάνει λάθος. Ακριβώς. Απλά οι αντίπαλοι
Κάνανε pressing στα πλάγια μπακ. Κάνανε λάθος, σε λάθος άτομα. Σε λάθος άτομα κάνανε pressing. Α, μπράβο, αυτό. Δεύτερον, ανοίγω ένα καφενείο, ναι, και θα κάνουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το παλικάρι που είχε πάρει τηλέφωνο και έκανε την ανάλυση για τα αριστερά μπακ και αυτά, ναι, το θέλουμε για προπονητή. Ναι. Πριν πούμε οτιδήποτε, γιατί στην Ελλάδα βαφτίζουμε ποδοσφαιριστές με θέσεις, αν δούμε όλη την καριέρα του Μπίσεσβαρ και στην Ολλανδία και στην Τουρκία, η οποία δεν ήταν μικρή καριέρα, ποτέ δεν έπαιξε στο κέντρο και έπαιξε πάντα εξτρέμ. Ναι. Γιατί έχει την κίνηση να κλείνει μέσα και να εκτελεί. Τρίτον, ο ΠΑΟΚ ψάχνει δεύτερο αριστερό μπακ, διότι ο Βιερίνια με τον Φερέιρα και με τις δηλώσεις του Βιερίνια, γιατί είναι καλό να ακούμε και τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει μπακ. Με δύο ίδιους τραυματισμούς στο ίδιο πόδι και σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχει περίπτωση να τον επιβαρύνει με τόσα πολλά μέτρα. Θα το βάλει δηλαδή μπροστά, ναι. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ δεν έψαξε ουδέποτε στη μεταγραφική περίοδο φέτος αριστερό εξτρέμ. Πήρε το στόχ, πώς. Αριστερό εξτρέμ. Ο στόχ μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά και ο Βιερίνια θέλει 2-3 μήνες ακόμα για να έρθει. Λες δηλαδή ότι. Μα ο ίδιος το είπε, ρε παιδιά, ναι, ότι να τα πάει καλά ο Γιαννούλης για να παίξω κι εγώ επιτέλους μπροστά. Το είπε στη δηλώση. Εντάξει, και πέρσι το είπε αυτό. Και πέρσι το είχε. Είχε κάνει την ίδια δήλωση και πέρσι με Λουτσέσκο. Κοίτα, δεν θα κάνει τα πολλά μέτρα. Αυτόν τον προπονητή δεν πρόκειται να παίξει. Πάμε στον Ελκατουρί. Ο Ελκατουρί, επειδή έχει το ίδιο σωματότυπο με τον Μαωρίτσιο, μπορεί να μην είναι οι ίδιοι παίκτες, έχει όμως το ίδιο σωματότυπο στο οχτάρι που έψαχνε και ο Λουτσέσκο και ο Φερέιρα, γι' αυτό και παίζει στο κέντρο. Ένα λεπτό. Με τον τραυματισμό του Βέρμπλουμ και του Μαωρίτσιο, γιατί δεν τον έβαλε τον Ελκαντουρί στα χαφ ο Λουτσέσκου? Γιατί ο Λουτσέσκου δεν άλλαζε θέση και δεν άλλαζε τίποτα σε μια επιτυχία του και σε μια ομάδα την οποία την είχε βρει το κουμπί του και το ρυθμό του και γιατί ήταν κακάκιας. Εντάξει, δεν πήρε ρίσκα, ούτε καινούριους ποδοσφαιριστές νεοφερμένους τους έβαζε και τους εμπιστευόταν και καλά έκανε. Εντάξει, γιατί κάτι το οποίο σου βγαίνει δεν τα αλλάζει. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξεις. Άρα η μάνα του Χέστη δεν έκλαψε, πανηγύρισε. Αυτό μου λες. Ακριβώς. Όταν θέλουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Με το Φερέιρα που κάνει δημιουργικό ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ λένε ότι άργησε για εξάρι. Δεν άργησε για εξάρι, γιατί από τη στιγμή που ήρθε ο Φερέιρα στον ΠΑΟΚ και ήθελε κόφτη, γιατί ο Λουτσέσκου δεν έπαιζε με καθαρό αιμο εξάρι. Μοχτάρια ήθελε. Ακριβώς. Τότε έψαξε και σε 15 μέρες μετά την έλευση του προπονητή βρήκε το εξάρι που ήθελε. Άρα καταλήγουμε, συμφωνώ εδώ, ότι τον ΠΑΟΚ τον τράβηξε ένα μήνα πίσω, 25 μέρες πίσω, ο προπονητής του που έφυγε. Ο προπονητής που στον ΠΑΟΚ ξέραν ένα μήνα πριν και κάνανε προεργασία με το Φερέιρα όμως. Ναι. Άρα επειδή αυτοί ξέραν και μιλούσαν με το Φερέιρα και ξέραν ότι θα φύγει ο άλλος. Ότι ο κάθε Φερέιρα που είναι στην Τράγκα σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα το παίρνει Σάββατο, Παρασκευή βράδυ τηλέφωνο. Ναι, και Σάββατο θα σε πει, ναι. Και Σάββατο σου δίνει το OK και βρίσκει και τη λύση με τη ρήτρα. Και εμείς λέμε τα αντανακλαστικά της διοίκησης, τα τρομερά. Ναι, εντάξει. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Όχι, τα αντανακλαστικά της διοίκησης ήταν τρομερά. Άκου λίγο γιατί παίξαμε και πραγματικά τι είναι η πιάτσα. Όταν εγώ μιλάω με εσένα για να έρθω στην ομάδα σου, το ξέρουν δύο μάνατζερ και 20 δημοσιογράφοι. Η ομάδα στην οποία ανήκω, ένας καλοθελητής, γιατί έτσι είναι, σηκώνει το τηλέφωνο και ενημερώνει ότι ξέρετε παιδιά κάτι εκεί βρωμάει. Γιατί δεν τον κάνανε τον Λουτσέσκου μεταγραφές γρήγορα? Γιατί αν έκαναν όλες τις μεταγραφές που έψαχνε ο Λουτσέσκου με τον άλλο προπονητή, τι θα κάνανε το καινούργιο όταν ήθελε κόφτη? Οχτάρι ήθελε ο Λουτσέσκου, οχτάρι ήθελε ο ΠΑΟΚ, κινήθηκαν γρήγορα και πήραν τον Αυγούστο. Ωραία, για εξάρι δεν ψαχνόντουσαν. Σωστό. Δηλαδή και λίγο να κοιτάμε λίγο παραπέρα. Σωστό. Άρχισε ο ΠΑΟΚ στη μεταγραφή του 6 και δεν άρχισε καθόλου. Δεν το είπαμε αυτό. Τον πήγε, ναι, τον ΠΑΟΚ ένα μήνα πίσω ο Λουτσέσκου. Αυτό είπαμε. Ναι. Δύο μήνες πίσω, όχι έναν. Γιατί ξέρανε το πρόβλημα πιο μπροστά. Όπως το έξερε και ο Λουτσέσκου. Αποφασίζει εσύ να πας να πούμε στη Σαουδική Αραβία χωρίς να μάθεις εκεί πώς είναι η ζωή. Οτιδήποτε. Έχοντας μια πρόταση δύο μέρες πριν φύγεις για προετοιμασία πετυχημένος. Ένα μήνα γινότανε και οι δύο πλευρές από ένα μήνα πριν. Την πρόταση την είχε μετά τον τελικό. Ναι. Με την ΑΕΚ. Η πρόταση του ήρθε μετά ακριβώς τον τελικό. Ο Λουτσέσκου μπορεί να το ήξερε από το μάτς με τον τελικό. Ο ΠΑΟΚ το ήξερε ένα μήνα πριν.
Το έμαθε πιο μετά. Γι' αυτό και είχε παγώσει τις μεταγραφές. Πολλά μπορεί να είχαν γίνει για να, και για να, μα για είναι να κοινή λογική, αδερφέ μου. Είναι κοινή λογική. Τα και λέμε. Τον Αριανό που πήρε και είπε για τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον τον παραδέχομαι. Γιατί εκεί που τρώμε το χέρι που μας ταΐζει δεν το δαγκώνουμε. Αλλά... Έτσι. Και είμαστε υπέρ του. Έφυγες γλυκό αγόρι, έφυγες, τα λέμε, ωραίος. Μ' άρεσε. Ωραίος, μ' άρεσε. Έλα βίλε. Καλησπέρα. Καλώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο... Σιώπη. Καλησπέρα φίλε. Στο Σιώπη τον πολιτή. Ο οποίος θα παίξει φέτος στον Εθνικό Μετεώρων, δεκάρι θα παίξεις. Εξτρέμπες. Πού, στη θέση Βασίδη. Με ανάποδο. Όχι, κανονικά. Με κανονικό, εντάξει. Τα ανάποδα αυτά είναι για την Μπαρτσελόνα. Όχι για τις ερασιτεχνικές ομάδες. Και ούτε για τις ομάδες ερασιτεχνικές. Πότε ξεκινάει ο Εθνικός Μετεώρων προετοιμασία? 12 Αυγούστου. Ωραία, τέλειος. Για συνέχεια. Έχουμε ξεκινήσει όμως. Εσύ είσαι στεγνός, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ένας πολιτής τον διακρίνει πάντα η διπλωματία. Και μαθαίνει πρώτα απ' όλα να ακούει και μετά να μιλάει. Έτσι. Εδώ είναι η ένστασή μου στο φίλο, το Σιωπή. Με ποια έννοια? Ότι μίλησε μόνο με ασπρόμαυρα γυαλιά. Και ασπρόμαυρα να είναι τα αισθήματά του, σαν πολιτής δεν πρέπει να το δείχνει. Θα πρέπει να κρατάει μικρό καλάθι. Πάντα ο πολιτής κρατάει μικρό καλάθι, γιατί εγώ πολιτής είμαι. Οπα. Και κρατάμε μικρό καλάθι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον άλλο και να ψυχολογήσουμε τον απέναντί μας. Εγώ που δεν είμαι πολιτής, μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω. Για τη μίγα που είπε, σου κάνει. Λοιπόν, επειδή τώρα πει σε τρολάρισμα πολύ από τις παουτζίες, θα κάνω κι εγώ λίγο τρολάρισμα. Λοιπόν, από την άλλη πέρα όχι. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός έπαιξε μια ομάδα που τα τελευταία δεκαετία είναι στο Champions League, ο Μίλους. Με αυτή την ομάδα έπαιξε. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός έριξε 4 σε αυτή την ομάδα. Και έπαιξε απροετοίμαστος, χωρίς καθόλου αγώνες, τον πρώτο αγώνα μες τον Ιούλιο. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ στον πρώτο επίσημο αγώνα τι θα κάνει. Γιατί μέχρι τώρα για φιλικά έχουμε να λέμε και για τον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Ναι, ωραία. Άρα εγώ λοιπόν, δεν είπα. Ποιος Ολυμπιακός, εγώ σε απαντώ ποιος είναι Ολυμπιακός. Εγώ δεν σε είπα ποιος Ολυμπιακός. Δεν μιλάω εγώ... μόνο για σένα και για τους ανθρώπους που πήραν τηλέφωνο. Απαντώ ποιος είναι Ολυμπιακός. Σου λέω για μένα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άγιαξ. Έριξε 4. Δεν συγκρίνουμε τον Άγιαξ με την Πλιζέν. Μα αν παίζει με τον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ, φταίει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ναι, με την άλλο αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει το εισιτήριο αυτών όλων τα χρόνια που έπαιρνε το πρωτάθλημα. Όπως και αν το έπαιρνε. Μην το λες αυτό και είσαι και πολιτής. Μην το λες. Τελευταία πενταετία μετράει η βαθμολογία, όχι τα προηγούμενα χρόνια. Την εποχή του Κόκαλη δεν μετράνε οι βαθμοί. Μετράει τελευταία πενταετία. Η βαθμολογία της UEFA κάθε 5 χρόνια ανανεώνεται. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Κόκαλης ήταν την προηγούμενη δεκαετία. Μην μένουμε εκεί πίσω, ρε παιδιά. Είναι της τελευταίας πενταετίας. Και την τελευταία πενταετία με την βαθμολογία που είχε ο ΠΑΟΚ με κάτι έστρεψη και με κάτι καφενεία, κληρώθηκε με τον Άγιαξ. Πήγε στους μη ισχυρούς. Είναι απλά τα πράγματα. Και του φταίει η καντεμιά που κληρώθηκε με τον Άγιαξ ή του φταίει ο Ολυμπιακός που κληρώθηκε με την Πλιζέν που είναι δεύτερος και είναι πρωταθλητής. Καμία σχέση. Ότι έτυχε ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, έτυχε ο ΠΑΟΚ ήταν μια κακή κλήρωση. Γιατί είναι ανίσχυρος, γιατί δεν έχει τη βαθμολογία για να μπει στους ισχυρούς. Είναι απλά τα πράγματα γιατί με τα καφενεία που μπορούσε να πάρει βαθμούς σωματιακά για τον ΠΑΟΚ, προτίμησε να είναι πρώτος στο χωριό και όχι δεύτερος στην πόλη. Ήταν επιλογή του ΠΑΟΚ να είναι πρώτος στο χωριό, να πανηγυρίζει που είναι πρώτος στο χωριό που είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί όλοι το λέμε και το κρύβουμε, θέλουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο, ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν κυριαρχεί η μπάλα και το ποδόσφαιρο. Γιατί θα πω κάτι, ήταν να φάει 4 ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, έτσι. Και το παραδεχθήκαν και οι ΠΑΟΚτζίδες και ο Ραπτόπουλος. Το παραδέχθηκε, 4 ήταν να φάει. Δεν ήταν αν έχανε εκείνο το μάτσο ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν πρωταθλητής πέρσι. Με τόση αλαζονία που διακρίνει τους ΠΑΟΚτζίδες, με 5 βαθμούς τερμάτισε ο ΠΑΟΚ. Αν έχανε το μάτσο ο Καραϊσκάκι πρέπει να φάει 4, δεν υπάρχει... θα ήταν ένα βαθμό προς Ολυμπιακό. Ναι, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει άλλα. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι η τύχη. Παίζει και μεγάλο ρόλο και η τύχη. Είναι το δοκάρι μέσα, το δοκάρι και έξω. Αλλά αγωνία όμως είμαι εγώ και κανείς άλλος και ποιος Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Ένας Ολυμπιακός που έριξε 4 σε μια ομάδα στην Ευρώπη που τα τελευταία 10 χρόνια μετέχει στους ομίλους του Champions League. Σε αυτήν έριξε 4, ρε παιδιά. Όπως τα έριξε, που είναι γελία και τα γκολ. Και γελία, το γκολ και γελίο μετράει. Και τσάφ να κάνει και να περάσει τη γραμμή μετράει. Εδώ ολόκληρα τρόπε έχουν πάρει με τσάφ. Και παγκόσμια κύπελα έχουν πάρει με τσάφ. Το αν είναι γελίο το γκολ θα κοιτάξουμε. Τρολάρουμε τώρα, όχι, ή μιλάμε σοβαρά για ποδόσφαιρο. Μα αυτό λέμε, ότι μετράει μπάλα να μπει μέσα. Ακριβώς, για εγώ μιλάω, γιατί εδώ ακούσαμε το κόμμα το τρολάρισμα. Σοβαρά μιλήσανε μόνο δύο φίλοι και τα σταθερού για τον προπονητή. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα γιατί δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα. Πώς θα μοντάριστεί ένα προπονηταράς αυτός που πήρε ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ και εγώ που δεν είμαι ΠΑΟΚ. Θα τον δούμε και αυτό δεν είναι, πρέπει να τον δούμε. Σε ένα μήνα θα μοντάρει μια ομάδα. Θα τον δούμε. Θε ένα τρίμηνο τουλάχιστον, φίλε. Εννοείται, αυτό λέμε θα τον δούμε. Από Χριστούγεννα θα φανεί. Η δουλειά του προπονητή θα φανεί τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν έχει πρόβλημα για το χωριό ο ΠΑΟΚ. Και θα σου πω εγώ γιατί εγώ θα έχω παίξει πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Γιατί στην Ελλάδα μετράει η ΕΠΟ, το δικαστικό και οι δορυφόροι.
Και δόξα ο Θεός υπάρχουν δορυφόροι. Ξάνθη, Πανετολικός, Λάρισα, Βόλος. Δηλαδή του Ολυμπιακού ποιο είναι? Παναθηναϊκός. Του Ολυμπιακού ποιο είναι? Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, να σου πω κάτι, πρέπει να έχει τον Πανιόνιο, δεν πρέπει να έχει μείνει καμιά άλλη ομάδα. Σίγουρα, γιατί εκεί μπορεί να πήρε και Ατρόμητο φέτος. Εκεί στέλνει και ο Σιαμπάνη. Ατρόμητος, άσε τον Ατρόμητο. Εντάξει, ο Ατρόμητος είναι τεμή, θα το κρίνουμε. Αλλά θέλω να σου πω, αν μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Και όποιος δεν έχει παίξει αυτή τη στιγμή λεφτά στο 2-10 τον ΠΑΟΚ, για μένα είναι κορόιδος πραγματικά. Ωραίος ο πολίτης. Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίος. Πάμε στον τελευταίο κύριο. Έλα, φίλε. Τελευταίο σημαίνει τέλεια. Θα κλείσω την εκπομπή τέλεια. Ναι. Καλά, ρε, απίθανε τι είπε εσύ τελευταία. Βγήκε στο 2019 να μα πει τι, ότι δεν σου μοιάζει η Ελλάδα και για τις δορυφόρους του ΠΑΟΚ. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Τόσα χρόνια που έχετε βιάσει το ποδόσφαιρο και μου βγαίνει τώρα να μου πει για τον ΠΑΟΚ και τους δορυφόρους. Αλλά παρμένε. Δεν πειράζει, αδερφέ, πόνος είναι. Και ποιος θα βάλει γκολ για τον άλλο που έλεγε τον Ολυμπιακό, ο Βούκοβιτς θα βάζει τα γκολ. Όπως το βάλε πέρσι. Εντάξει. Βγήκαν οι ηθικολόγοι. Όσο για τον Γιώργο τον Αριανό, τι έγινε ρε Γιώργο, πήγε διακοπές στους αγόρας και βγήκε στον Ραπτόπουλο να πεις τι. Δεν κατάλαβα. Ήγε να πεις για το θρύλο ρε Γιώργο, Αριανέ, ναούμε. Εντάξει, εκδηλώθηκαν. Επίσης, το τελευταίο, να πω και τους δορυφόρους. Πρώτος και καλύτερος του Ολυμπιακού. Άρης. 4 μάτσα θα παίξει φέτος. Παίξε τα όλα να νικήσει ο Ολυμπιακός. Μα εννοείται, είπαμε, είναι 12 βαθμοί. Δεύτερος που λέγα δορυφόρους. Εγώ δορυφόρους είναι ό,τι σελήνη, ξέρεις για αυτά τους πλανήτες. Όπως λέει ο Άρης, ο πλανήτης και αυτά. Ένας καινούριος πλανήτης είναι ο Πανιόνιος. Πλανήτης. Ένας άλλος καινούριος πλανήτης είναι ο Ατρόμητος. Μάλλον εκεί πάει η δουλειά. Ναι. Ότι πάει κατά εκεί. Όχι ότι εμένα ότι είναι ο δορυφόρος που λέγανε εκεί. Τον Όφη που το βάζουμε. Τον Όφη το βάζω στο δορυφόρο τους. Εννοείται εκεί, που πέρσι έχασε βαθμό. Γιατί ξέρεις, λόγω του σεισμού μετακινήθηκε ο δορυφόρος και πήγε προς το Πειραιά. Έτσι ήταν πιο πάνω. Τέλος πάντων. Όχι και η ηθική τώρα ρε παιδιά από τους ανήθικους. Εν 2019 ήμαρτον. Και φιλαράκι, όταν έπαιρνε τα προβλήματα και έτρωγες κάτι από τη Μόλτε και από την Δυναμό Ζάγκρεμπ κάτι 5 γκολ και έβγαινες σωροπερήφανος και έλεγες εγώ εδώ στην Ελλάδα... Ρόζεμπορκ! Τώρα καλά είναι, τώρα σε μοιάζει η Ευρώπη. Βρεάτε, φτύσετε τα πούτια σας. Δεν πειράζει. Κόκαλοι θα λέτε και θα κλαίτε, θα συνηθίσετε. Και όσο για τον κύριο Γιώργο, σε 15 μέρες θα τα αγόρα πάλι. Άστα τώρα βγει και να πει. Άντε, άντε, καλά. Άστο Γιώργο να πάει διακοπές, ρε. Άστο να ξεκουραστεί τον Γιώργο. Λοιπόν, ωραία ήταν, θα ξαναρθούμε να σχολιάσουμε μάτς. Οπωσδήποτε και η επόμενη εβδομάδα θα έχει πολύ ΠΑΟΚ με Άγιαξ. Θα τη βγάλουμε, θα το βγάλουμε τον Αύγουστο με αρκετά μάτς με φιλικά και το προτάσμα που ξεκινάει νωρίς. Θα είναι καλός ο Αύγουστος, δεν θα είναι τόσο κακός όσο ήταν ο Ιούλιος. Λοιπόν, αυτό ήταν. Η Μαρίνα Μπίκο θα πει τους ειδήσεων που λέει και ο Κόκκινος. Ποιος είναι ο Γιαλαμάς, είναι μόνος του με το Μάτζιο. Φύγαν όλοι οι διακοπές. Αυτή είναι, καλοκαίρι. Τα μυαλά στα κάγκελα, τα λέμε.